Απόψε στις 10. Επωνύμως. Η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Ο θρίαμβος του Γιώργου Παπανδρέου. Η παρέτηση του Κώστα Καραμαλή και οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Τι αλλάζει για την Κύπρο. Τι στάση θα τηρήσει η Αθήνα στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού της Τουρκίας τον Δεκέμβριο. Πρωτοκλασσά τα στελέχη των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναλύουν το νέο πολιτικό σκηνικό. Απόψε στις 10 στο ΡΙΚ 1. Επωνύμως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενούμε στο στούτιο τους αρχηγούς των 4 μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Για τεχνητή ομοφωνία έγινε αναφορά μετά το Εθνικό Συμβούλιο. Παράλληλα άρχισαν να δημοσιεύονται στον τύπο και να προβάλλονται λύσεις συμφωνημένης διχοτόμησης. Η λύση του ορθού ναι, άρχισαμε να ακούμε τοποθετήσεις για καθαρές λύσεις και η Ομοσπονδία φαίνεται να άρχισε να βάζεται, άρχισαν να βάζουν στην Ομοσπονδία από παντού. Έχει γίνει στόχαστρο. Ποιοι λοιπόν δέχονται την Ομοσπονδία, ποιοι δεν την δέχονται αλλά αποφεύγουν να το πούν στα ίσα και ποιοι διεκδικούν καθαρή λύση ή λύση συμφωνημένης διχοτόμησης. Φυσικά αρχίζουμε με το θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι άλλο από τις εκλογές στην Αθήνα. Νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πώς επηρεάζεται η κατάσταση εδώ στην Γιώργος Παπανδρέου, πώς επηρεάζεται η κατάσταση εδώ στην Κύπρο. Και το λέω αυτό δεδομένη της ομιλίας που έκανε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, όπου είναι φανερό πως θέλει να εμπλακεί άμεσα στο Κυπριακό, να δώσει το παρόν του. Παράλληλα έκαμε αναφορά για Ελσίνκη που παραπέμπει σε ένα πάρε δώσε. Οπότε το ερώτημα που τίθεται, κύριε Κυπριανού, είναι τι αναμένετε από τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ποια θα είναι η συμβολή του στο Κυπριακό δεδομένων και τοποθετήσεων που έχει ήδη κάνει. Πρώτα να συγχαρούμε τον Γιώργο Παπανδρέου για θα την χαρακτήριζα εντυπωσιακή νίκη την οποία έχει πετύχει στις εκλογές στην Ελλάδα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, υπάρχει μία συναντήληψη των πολιτικών κομμάτων αναφορικά με το Κυπριακό. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, η ελλαδική πολιτική σε ό,τι αφορά το Κυπριακό θα είναι περίπου η ίδια. Όχι, γιατί κάποιοι είπαν ότι ο κύριος Καραμαλής ήταν απόν. Όχι, δεν θα συμφωνήσω με αυτή την προσέγγιση. Αντιθέτως, θεωρώ ότι ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν. Παρόλο που θεωρώ ήταν ιδεολογικά σε διαφορετικό στρατόπεδο από ό,τι είμαστε εμείς. Ο κύριος Καραμαλής, πρέπει να του πιστώσουμε το γεγονός ότι ήρθε εδώ στην Κύπρο, τοποθετήθηκε με τρόπο ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα για μας πολύ σημαντικό, στο θέμα των εγγύσεων. Είπε ότι η Ελλάδα δεν θέλει, δεν διεκδικεί να είναι εγγύητρια χώρα και θεωρεί ότι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται άλλες εγγύητριες χώρες. Ως εκ τούτου δεν συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι ήταν απόν. Ο κύριος Παπανδρέου έχει δηλώσει και είναι γεγονός ότι θα διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Και διαφάνηκε ότι είχε κάποια στρατηγική δεδομένων των εξελίξεων μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν μεταξύ της Κυπριακής και της ελληνικής κυβέρνησης όπως συζητιούνταν μέχρι σήμερα και δεν έχω καμιά απολύτως αμφιβολία ότι θα η σχέση ή καλύτερα η συνεργασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού θα αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ιδεολογικά πιο κοντά σε μας παρά η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια ξεκαθαρίζω ότι για μας το κόμμα το οποίο βρίσκεται πιο κοντά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται κάπως δίπλα από το ΚΚΕ θα το χαρακτήριζα. Ναι, φυσικά, κύριε Κυπριανού. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει σχέσεις και με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, φυσικά η πολιτική του ΚΚΕ και η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στο Κυπριακό διαφοροποιείται. Σίγουρα είναι διαφορετική. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αναστασιάδη, έρχομαι σε εσάς. Αισθάνεστε να βρίσκεστε πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά στο Κυπριακό, από ό,τι στη Νέα Δημοκρατία? Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότατα μου συγχαρητήρια για την πανηγυρική εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου, να συμφωνήσω αλλά και να υπενθυμίσω ότι η ιδιορυθμία και η ιδιομορφία του κυπριακού προβλήματος ένωνε πάντοτε τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας ανεξάρτητα των ιδεολογικών διαφορών. Υπήρξαν οι περίοδοι που υπήρξε στενότατη συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και είχαμε αναπτά αποτελέσματα. Υπήρξε και η περίοδος της λεγόμενης στενής σχέσης, αλλά στην ουσία μιας εξαποστάσεως συναντήληψης. Περίοδος που μας έδωσε αποτελέσματα, μάλιστα που θεωρούν το από πολλούς ως άπιαστο όνειρο, ήταν η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεως Κληρίδη και Σιμίτη, ξεκίνησε από την εποχή του αημνήστου Ανδρέα Παπανδρέου και είχε σαν κατάληξη την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς μάλιστα τις ανεφορείων αντιδράσεις της Άγκυρας ως απειλούσεν τότε με την έναρξη του ενταξιακού διαλόγου. Εκείνος που άσκησε κριτική στον Κώσταν Καραμαλή, όχι τώρα, αλλά πολύ πρώτης προκήρυξης των εκλογών, ήμουν εγώ. Και δεν δίστασα να το πράξω παρά το γεγονός ότι είναι αδελφόν κόμμα. Ιδεολογικά είμαστε και ιδίως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά όπως είχα δηλώσει και δημόσια και θα το πω και τώρα, η φιλία είναι ένα, η αγάπη προς την πατρίδα είναι άλλο. Η αγάπη προς το κόμμα είναι ένα, η Κύπρος είναι κάτι πέραν από το κόμμα. Έτσι αποδεικνύεται πως εμείς τουλάχιστον, και δεν αμφισβητώ κανενός το ίδιο ενδιαφέρον, διότι δεν είναι για αντιπαραθετικούς λόγους που το λέω, τολμούμε να λέμε αλήθειες, ακόμα και αν πικραίνουν ιδεολογικά συγγενείς χώρους με εμάς. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια παρατήρηση. Αναμένεται να αρχίσουν κάποιοι να βάλουν κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, διότι ακούσαμε και ένα χαρακτηρισμό του στυλ συνεργός, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε το 2004 και την θέση που εξέφρασε στο σχέδιο Ανάν. Θέλω να πω κάτι επιτέλους, αν πιστεύουμε όλοι στη δημοκρατία. Η συνέργεια, κατά κανόνα, αποδίδεται σε εγκληματικές πράξεις, όχι σε δημοκρατικές αποφάσεις. Αλλά εάν διαβάσει κανένας προσεκτικά ακόμα και το διάγγελμα του τότε Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, εκεί εκατέλυγε. Διότι έλεγαν ότι τα αρνητικά μέσα από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη θα εξεπερνούν το. Ναι, μα λέχθηκε και στο μεταξύ τους debate. Ναι, ωραία. Και νομίζω ότι δεν διεψεύστη ο κύριος Παπανδρέου εις εκείνον που ανταπάντησε εις τον κύριο Καραμαλή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα ήταν λάθος, εγκληματικό λάθος, να στραφούμε πίσω τώρα και να αρχίσουμε τι είπε ο κύριος Παπανδρέου και τι είπε ή δεν είπε ο κύριος Καραμαλής. Αυτό που έχει σημασία είναι η στενή συνεργασία. Να δούμε ξανά την Ελλάδα παρούσα στα διεθνή βήματα να στηρίζει την υπόθεση της Κύπρου. Να δούμε ξανά την Ελλάδα παρούσα μέσα στην Ευρώπη, ώστε σε συνεργασία μαζί να χτίσουμε τις αναγκαίες συμμαχίες για να ασκηθεί και η πρέπουσα πίεση και επιρροή πάνω στην Άγκυρα, προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε. Κύριε Καρογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Να υπενθυμίσω ότι έγινε μεγάλο άλλος τότε με την κάθοδο της κυρίας Διαμαντοπούλου στην Κύπρο, επί κυβέρνησης Σιμίτη, Παπανδρέου, Υπουργός Εξωτερικών. Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις σας με το ΠΑΣΟΚ, τι αναμένετε εσείς από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες? Πρώτα απ' όλα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Γιώργο τον Παπανδρέου για την μεγάλη του νίκη χθες. Εμείς αναμφίβολα προσδοκούμε και προσβλέπουμε σε συνέχιση της στενής και παραγωγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Κοινή είναι η στόχη, κοινές είναι οι επιδιώξεις. Κοινή είναι η αντίληψη για την πρόθεση των εθνικών θεμάτων και αναμφίβολα δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε των έρηδων ούτε και των ανώφελων συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Εκείνο που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ακούσαμε πολύ προσοχή τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Παπανδρέου, ο οποίος έχει πει ότι το σχέδιο ΝΑΝ έχει πεθάνει, έχει τελειώσει. Ναι, μίλησε για Ελσίνκη όμως.
Κοιτάξτε, είναι ένα παρεδόσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε, το είπατε, αλλά το Ελσίνκι δεν ήταν παρεδόσε. Το Ελσίνκι ήταν ένα σταθμό στην πορεία της Κύπρου για την ένταξη και ένα σημαντικό σταθμό. Έγινε και ένα παρεδόσε. Υπάρχουν διαφορετικές αξιολογήσεις συγκυριών, αν θέλετε. Νομίζω να μην πάμε στο παρελθόν, να δούμε το μέλλον. Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Καραγιάννη. Απλώς στο μέλλον θέλω να δώσω την έμφαση. Εγώ θεωρώ ότι πράγματι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη συνέργεια, να διευρυνθεί συνεργασία ακόμη περισσότερο. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω και να πω δύο λόγια για τον κύριο Καραμαλή, τον οποίο θεωρώ έναν πραγματικό ηγέτη του ελληνισμού. Βοήθησε τον κυπριακό λαό σε δύσκολες στιγμές, έστω και αν μερικοί έχουν κάποια διαφορετική προσέγγιση, όπως και δεν μπορούμε εμείς τουλάχιστον να ξεχάσουμε και τον κύριο Μολυβιάτη, τον οποίο εγώ τον θεωρώ σε ένα ευπατρίδι. Ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μολυβιάτης σε δύσκολες στιγμές στάθηκαν στον κυπριακό λαό, στήριξαν την υπόθεσή μας και με τον πρόεδρο Παπαδόπουλο και με τον κύριο Χριστόφια. Είχα μια στενή και αποδοτική συνεργασία και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει την πολυτέλεια να σπάσει αυτόν τον συντονισμό και αυτή τη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων. Έχουμε μπροστά μας πολλά ζητήματα. Έχουμε τον Δεκέμβριο διεξόδησης Τουρκίας, έχουμε την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων, αλλά και πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε. Πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία, εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι το βασικό μας στήριγμα. Ήταν, είναι και θα είναι το βασικό μας στήριγμα για τη διεκδίκηση των δικαιών και των δικαιωμάτων μας. Άρα λοιπόν, εμείς προσβλέπουμε σε μια παραγωγική, σε μια δημιουργική συνεργασία με τον κύριο Παπανδρέου, τον Πασόκ και την κυβέρνησή του, όπως επίσης και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ευχαριστώ κύριε Καρογιάννη. Κύριε Ομήρου, τελειώνει η ρήξη με το Πασόκ που επήλθε 2004 και διαφορετικών τοποθετήσεων ΕΔΕΚ. Πού είδατε τη ρήξη? Τότε ήταν κάθετη. Όλα τότε αυτά τα χρόνια που απορρίσσετε το 2004 πόσο στενές είναι οι σχέσεις της ΕΔΕΚ με τον Πασόκ, δεν θα μιλούσατε για ρήξη. Δεν υπάρχει συγκέντρωση προεκλογική της ΕΔΕΚ και σε ευρωεκλογές, η οποία δεν ήταν υψηλός αξιωματούχος του Πασόκ για να απευθύνει χαιρετισμό. Και το αντίστροφο και στελέχη της ΕΔΕΚ σε συγκεντρώσεις και δραστηριότητες του Πασόκ. Με τον Πασόκ ανήκουμε στον ίδιο ιδεολογικό χώρο, στον ίδιο παγκόσμιο ιδεολογικό χώρο που είναι η Σοσιαλιστική Διεθνής. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά ανεξάρτητα από αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ασφαλώς να εκφράσω τα θερμά μας συγχαρητήρια, τα οποία διαβίβασα και διαζώσεις προς τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, προς τις χιλιάδες στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ που εργάστηκαν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία για να έρθει ξανά η Σοσιαλιστική Παράταξη στην διακυβέρνηση της Ελλάδας. Να πω ότι είναι όρος και προϋπόθεση εκ των όνου κάνε η συμπόρευση Κύπρου και Ελλάδας, και λέω ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα βρίσκεται στην εξουσία. Αποκλείεται. Η Ελλάδα είναι το φυσικό μας στήριγμα και προσέξτε, η Ελλάδα έχει πέραν των εθνικών και συμβατικές υποχρεώσεις δηλαδή έναντι του κυπριακού λαού. Διαφορετικές προσεγγίσεις και πάλι. Να σας πω, τίποτα δεν αποκλείω. Ασφαλώς μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατικής λειτουργίας και της Κύπρου και της Ελλάδας και των πολιτικών δυνάμεων είναι δυνατόν να έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι να τις συζητούμε και να διαμορφώνουμε μια κοινή εθνική στρατηγική. Και επειδή μιλήσατε και προηγουμένως για την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ τον Γιώργο Παπανδρέου βεβαίως για να πω ποια πολιτική θα ακολουθήσει, αλλά είχα την ευκαιρία στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο να μιλήσω μαζί του για αρκετή ώρα, και επειδή αναφέρεται αυτός ο οδικός χάρτης, ο οδικός χάρτης δεν συγκρούεται με την ανάγκη τον Δεκέμβριο η Τουρκία και να αποδοκιμαστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να της επιβληθούν και κυρώσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι στη συνέχεια δεν πρέπει να υπάρξει οδικός χάρτης και για τις υποχρεώσεις τις οποίες μας λέει. Ωραία. Ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να εκπληρώσει και ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά το Κυπριακό, που εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, η λύση του Κυπριακού προβλήματος και όχι ασφαλώς τα ίσονος σημασίας θέματα, στα οποία όμως ασφαλώς επιμένουμε ότι θα πρέπει. Ευχαριστώ, να Ευχαριστώ κύριε Ομήρου. Να περάσουμε στα δικά μας τώρα. Επειδή άρχισε να επικρατεί η θεωρία της νταμπέλας, αν μου επιτρέπετε να το βάλω έτσι, να το θέσω έτσι, ως προς την λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κύριε Ομήρου, δέχεστε ότι η ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία έχει ένα μίνιμουμ περιεχόμενο, το οποίο αναφέρεται σε δύο περιφέρειες και η κάθε περιφέρεια να έχει τα δικά της όργανα που θα τη διοικούν? Κοιτάξτε,
το Εθνικό Συμβούλιο κατέληξε σε ένα κοινό ανακοινωθέν και αυτό το κοινό ανακοινωθέν. Το οποίο χαρακτηρίστηκε τεχνητό. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητό. Για μας, τεχνητή ενότητα. Για μας δεν είναι τεχνητό. Είναι ένα ουσιαστικό πολιτικό κείμενο το οποίο υπήρξε το προϊόν μιας τετραήμερης συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου και το θεωρώ εξαιρετικά υποτιμητικό. Όχι μόνο για μένα, για το σύνολο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου να λέγεται ότι είναι τεχνητή συγγραφή απόψεων. Είναι τοποθέτηση που έκανε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος σε συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω για τις δικές μου απόψεις και διαφωνώ εάν υπήρξε αυτή η τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάτε για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, εμείς επιμέναμε ότι θα πρέπει να δοθεί το περιεχόμενο σε αυτόν τον όρο. Εμείς πολλές φορές είπαμε ότι δεν γινόμαστε εχμάλωτοι ορισμών και επιθετικών προσδιορισμών. Και είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια ερμηνεία. Και έδωθε η ερμηνεία ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία πρέπει να επιτυχάνει την ενότητα του χώρου, του λαού, των θεσμών και της οικονομίας, ναι, να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, κύριε Αμύρου, με τις ευρωπαϊκές αρχές. Μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, αυτό το κοινοτικό δίκαιο και με τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ερώτημα μου ήταν από εκεί και πέρα, η Ομοσπονδία ασφαλώς είναι ένα πολιτιακό σύστημα στο οποίο υπάρχουν είτε δύο, είτε τρεις, είτε περισσότερες πολιτείες, επαρχίες, καντόνια. Αυτά είναι το πολύ καλά γνωστά. Εκείνο το οποίο δεν δεχόμαστε και ποτέ δεν θα δεχθούμε είναι αυτό που η τουρκική πλευρά απαιτεί στις συνομιλίες αυτές. Δηλαδή ότι η διζωνικότητα σημαίνει πλειοψηφία πληθυσμού και γης. Δηλαδή εγγυημένες πλειοψηφίες πληθυσμού και γης. Κύριο Μύρου, καθόλου δεν σας πάω αλλού. Σας λέω ακριβώς ποια είναι τα επίδικα ό,τι αφορά τη διαφορά που υπάρχει για τη διζωνική δικαιοσύνη. Επειδή όταν θα τελειώσει αυτή η εκπομπή, δεν θέλω να υπάρχει η σύγχυση στους πολίτες που υπήρχε και μετά το ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου. Θέλω να σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε ευθέως. Στο έγγραφο Μακαρίου του 77 γίνεται αναφορά σε δύο περιφέρειες και η κάθε περιφέρεια θα έχει τα δικά της όργανα εξουσίας. Ποιος είπε κάτι αυτό διαφορετικό. Αυτό το αποδέχεστε. Ποιος είπε κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Ότι η ερμηνεία που δίνει η τουρκική πλευρά είναι ότι εκείνες οι συμφωνίες, και εδώ είναι το μέγιστο λάθος, οδηγούν σε πλειοψηφία εγγυημένη και πληθυσμού και ιδιοκτησίας γης. Και αυτό είναι που ο κύριος Ταλάρ στα έγγραφα που έχει καταθέσει στο εθνικό, στις απευθείας διαπραγματεύσεις, απαιτεί όπως κατοχυρωθεί στο νέο σύνταγμα που θα προκύψει, αν προκύψει, από αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Κύριε Καρογιάν, εσείς έχετε εισαγάγει ως κόμμα και τον όρο σωστό περιεχόμενο. Θα επαναλάβω την ερώτηση. Αυτό το μίνιμουμ περιεχόμενο μιας ομοσπονδίας, όπως καθορίστηκε και τότε, και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, αναφορά για την διζωνικότητα στην ομιλία του Γιαννάκη του Χριστοφίδη στο Συμβούλιο Ασφαλείας 45 μέρες μετά που ανέλαβε την Προεδρία ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού. Αυτό το μίνιμουμ περιεχόμενο ως Δημοκρατικό Κόμμα το δέχεστε? Δύο περιφέρειες, ξεχωριστά όργανα εξουσίας η κάθε περιφέρεια. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο αρχών, αυτά τα μίνιμουμ, τα οποία έχουμε και στις ομόφωνες αποφάσεις του 1989. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ωραία, το δέχεστε? Μα συγγνώμη, βέβαια. Αν αρχίσουμε να λέμε ναι ή όχι, δεν είναι το απλό. Λέω, γιατί βέβαια ζητήσατε διευκρίνηση, που σημαίνει να ότι σας απαντήσω. Ξεφύγαμε από αυτό. Να σας πω. Εμείς δεν ξεφύγαμε. Στο Εθνικό Συμβούλιο ζητήσατε διευκρίνηση. Εμείς, όχι. Εμείς δεν ξεφύγαμε από αυτό. Εμείς έχουμε μια σταθερότητα στις θέσεις μας διαχρονικά. Και λέω, αν κάποιος ανατρέξει στις ομόφωνες αποφάσεις του 89, θα δει ακριβώς εκείνα τα συστατικά στοιχεία που εμείς μιλάμε. Όμως, για να εξηγηθούμε, μια και καλά, για να ξέρει και ο πολίτης για ποιο πράγμα συζητούμε. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για την διζωνικότητα και την δικαινοτικότητα, υπάρχει κανείς από εμάς που μπορεί να δεχθεί για παράδειγμα τη διζωνικότητα να νομιμοποιεί την εθνοκάθαρση? Υπάρχει για παράδειγμα κανείς από εμάς, όλους, ανεξαιρέτως, που να δέχεται για παράδειγμα ότι μπορεί να υποκρύπτονται στοιχεία διχοτόμησης ή απόσχησης? Και να το προεκτείνω. Υπάρχει κανείς από εμάς που μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε αρχή διζωνικότητας ή δικαινοτικότητας όταν δεν θα βρίσκονται σε αρμονία με βασικές διεθνείς αρχές όπως είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα? Μιλούμε για τρεις βασίες ή το κράτος δικαίου. Η λύση που επιδιώκει ο πρόεδρος κατά την άποψή σας. Τώρα, κυρία Χαραμπίδου, διασφαλίζει αυτά. Να δούμε σε αυτά τα σχηματοποιημένα. Να πούμε την ουσία. Εδώ ζητάμε από αυτόν τον λαό, από αυτόν τον πολίτη, να συμβάλλει και να αποδεχθεί μια λύση. Όλοι θέλουμε λύση. Μάλιστα.
Και εγώ ρωτώ για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε, όσο θέλουμε και να θέλουμε τη λύση, όταν έρθει ένα σχέδιο το οποίο θα παραβιάζει το κράτος δικαίου, θα παραβιάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία, θα παραβιάζει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει κανείς από εμάς, ανεξάρτητα από δεν τα μέλη που θα το βοηθεί? Συγγνώμη. Σας έβαλα ένα μήνυμα περιεχόμενο ομοσπονδίας για να πείτε αν θα το δεχτείτε. Εγώ σας λέω ακριβώς τα βασικά ζητήματα. Ποια είναι? Να διασφαλίζει την ενότητα του χώρου, της οικονομίας, των θεσμών του λαού. Βασική προϋπόθεση. Ο πρόεδρος και όλοι εμείς λέμε να υπάρχει μια και μόνη διεθνής προσωπικότητα, μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη ηθαγένεια. Είναι βασικές αρχές που πρέπει να διέπρω αυτή τη λύση. Όμως, προχωρώ παρακάτω και λέω, όταν μιλάμε εμείς για τη ζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, οι Τούρκοι λένε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ακούσατε την τουρκική πλευρά όλη αυτή την περίοδο να μιλάει για δικαιωτικότητα? Όχι. Μιλάνε για τη ζωνικότητα. Τελεία. Από εκεί πέρα μιλάνε για δύο λαούς. Μιλούν για δύο θρησκείες. Ναι, μα δεν σημαίνει ότι λένε θα γίνει και αποδεκτό ή θα Απλώς επειδή φτάσαμε στο σημείο εμείς να συζητάμε ένα μεταξύ μας και να προσπαθήσουμε να πείσουμε ο ένας τον άλλο ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια σωστή λύση. Εμείς λέμε για παράδειγμα. Εμείς ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Για μας η διζωνική και δικοινωτική ομοσπονδία έχει ένα περιεχόμενο. Και αυτό το περιεχόμενο σας είπα. Δεν μπορεί να βρίσκεται σε δυσαρμονία με βασικές αρχές που είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, όποια άλλη διευθέτηση δεν θα γίνει αποδεκτή από τον λαό, γιατί κανένας πολίτης δεν θέλει να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αναστασιάδη, έρχομαι σε εσάς. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τις τοποθετήσεις. Κατά ανάγκη να σχολιάσω, εγώ θα πω. Ναι, και να υποβάλω και ένα ερώτημα βέβαια. Επειδή αναπτύσσονται κάποιες τάσεις για συμφωνημένη διχοτόμηση, για καθαρές λύσεις. Και υπάρχει και το επιχείρημα ότι ίσως να είναι καλύτερα να κρατήσουμε το 60% του εδάφους που μας απέμεινε και να είμαστε απόλυτα κυρίαρχοι παρά να μπούμε στη διαδικασία μιας λύσης ομοσπονδίας που μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτές τις θέσεις? Πρώτον να πω ότι κάπου ενώ λέμε κάποιες λέξεις παραγνωρίζουμε το περιεχόμενο τους. Όταν λέμε διζωνική εννοούμε δύο ζώνες. Όταν λέμε δικοινοτική εννοούμε αποτελούμενοι από τις δύο κοινότητες, η κάθε μια, όπως έλεγε και η Συμφωνία Κορυφής Μακαρίου Τεκτάς, θα εκατοικούσε εις την μία εκ των δύο περιφερειών. Και μιλούμε ακόμα, αν πάρουμε την 8η Ιουλίου, για την πολιτική ισότητα. Συνεπώς, δεν είναι αρκετό να λέμε για εθνοκάθαρση κλπ. Ή αν θα είναι αυξημένη ή μειωμένη η πλειοψηφία. Από μόνος του ο ορισμός διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα περικλεί και το περιεχόμενο της μορφής. Γι' αυτό εξάλλου και μιλούμε για οδυνηρό συμβιβασμό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραγνωριστούν ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα περιουσιακά δικαιώματα, η ελευθερία διακίνησης, η ελευθερία εγκατάστασης, χωρίς να αλλοιώνεται η μορφή της πολιτιακής δομής που έχουμε επιλέξει. Και ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο, όχι μια αλλά κατ' επανάληψη, έχει επιβεβαιώσει ότι αυτή θα είναι η επιδίωξη, όπως έχει εξάλλου αποτυπωθεί και σε σειράν ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που οι εκάστοτε κυβερνήσεις επεδίωξαν και επέτυχαν. Έρχομαι τώρα εις το δεύτερο. Το πρώτο ήταν ένα σχόλιο για να μην λέμε πολλά και διάφορα. Δεν φαίνεται όμως ότι δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους, κύριε Αναστασιάδη. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο όρος, αλλά εάν λες δικοινωτική, τι εννοείς? Εάν λες διζωνική, τι εννοείς? Τι εννοούμε? Βρίσκονται. Ναι, τι εννοούμε? Μιλούμε για δύο ζώνες, ναι, οι οποίες θα κατοικούνται από μία, η κάθε μία των δύο κοινοτήτων εις μία εκάστην των δύο ζωνών. Περιοχών δηλαδή. Οι τρεις βασικές ελευθερίες που πήγαινε. Οι οποίες αναφέρονται στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου του 77 και του 79. Λαμβανωμένων υπόψη. Η ελεύθερη εγκατάσταση. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλά εάν διαβάσετε προσεκτικά τη Συμφωνία Κορυφής Μακαρίου Τεκτάς, έλεγε ακόμα και για το έδαφος και για τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβανωμένων υπόψη ορισμένων πρακτικών τεχνικών δυσκολιών της τοπικής πλευράς. Τι αυτό υπονοούσε? Μα η εξαίρεση δεν αναιρεί τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι τρεις βασικές ελευθερίες. Δεν θα διαφωνήσω. Άλλον το θέμα της διοίκησης, κύριε Αναστασιάδη, από εκάστην ούτως ή άλλως είμαστε ευρωπαϊκών των δύο περιοχών και άλλον η εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών. Ναι, και δεν διαφωνεί κανένας με αυτό. Όμως να συνειδητοποιήσουμε
ότι η δομή του κράτους, ναι, έτσι θα είναι. Διζωνική, δικοινοτική, με κεντρική κυβέρνηση. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Με κεντρική κυβέρνηση η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, τη μια διεθνή προσωπικότητα, την κυριαρχία μέσα από την ευθύνη φύλαξη των συνόρων του συνόλου του κράτους, την οικονομία. Θα είναι η αρμοδία για παραχώρηση της ηθαγένειας και επιμέρους, αυτό είναι και μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, η επικουρικότητα, δηλαδή να γίνεται μια περισσότερον απονομή εξουσιών στις περιφέρειες για να υπάρχει καλύτερη ανταπόδοση εις τους πολίτες μέσα από έργα για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Εμείναμε όμως ναι, πρέπει να μου τοποθετηθείτε όμως εν συντομία. Υπάρχουν εκείνοι και ακούονται οι φωνές που μιλούν να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Επώνυμες φωνές, έτσι. Να χτιστεί. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Θέλω να αναφερθώ εις τους κινδύνους που διατρέχουμε από ανάλογες δοξασίες. Διότι εάν επιδιώκεις καμιά φορά το καλύτερο, χάνεις το καλό. Και θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Το είπα πριν μέρες ως έναν κίνδυνο που διατρέχουμε με την ευκαιρία της ανεξαρτησίας και δεν έμεινε χαρακτηρισμός που δεν τον άκουσα, χωρίς να ανταποκρίνεται αυτό που είπα εις εκείνον που έλεγε εκείνος που εθεώρησε ότι έπρεπε να μου απαντήσει. Οι συνθήκες εγκατάστασης, οι συνθήκες εγκαθίδρυσης και εγκατάστασης είναι υπαρκτές για να είμαστε σήμερα κράτος μέλος είτε των Ηνωμένων Εθνών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με συγχωρείτε, και συνδέονται άμεσα μάλιστα. Έχουν γίνει και αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι μέσα στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαιότατα. Όπως επίσης και οι συνυφασμένοι με αυτή συνθήκη συμμαχίας και εγγύησης. Έχουμε παραχωρήσει περίπου 90.000 υπηκότητες σε Τουρκοκύπριους. Μπορεί να πούμε. Συγχωρείτε. Εμείς όχι. Από τις 23 Απριλίου 2003 και μετά. Όχι, εμείς έχουμε. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Το κατοχικό καθεστώς. Όχι. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Μακυπριακά Διαβατήρια. Σε Τουρκοκύπριους. Σε Τουρκοκύπριους. Α, είπα σε. Όχι, με συγχωρείτε. Καλά έκαμετε που με διορθώσετε για να μην έχουμε αύριο να δείτε. Κύριε ολοκληρώστε. Τοποθετηθείτε σε αυτό που σας ρώτησα. Για τη διχοτόμηση, τη συμφωνημένη. Για τις καθαρές λύσεις. Προχωρώ, κύριε Χαραλαμπίδου, αλλά αφήστε τον άλλον να αναπτύξει τον προβληματισμό του. Έχω και περιθώρια χρόνια. Πω, δεν είναι πέστε μια κουβέντα να τελειώνουμε. Εδώ διατρέχουμε τον κίνδυνο αφανισμού και εσείς μου λέτε ότι πρέπει να είμαι όσο πιο σύντομος για να είμαστε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος. Έρχομαι τώρα στα ουσιώδη. Συμφωνημένη διχοτόμηση τι σημαίνει. Κυριαρχία της Τουρκίας τώρα. Μπορούμε μονομερώς να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Μπορούμε να καταγγείλουμε τις συνθήκες εγκαθίδρυσης. Χωρίς να υποστούμε υποβάθμιση, χωρίς να υποβαθμίσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορούμε να απαγορεύσουμε στις 90.000 Τουρκοκύπριους που έχουν Κυπριακά διαβατήρια να μετακινηθούν. Μπορεί να τους ανακόψει οποιονδήποτε συνοικόν τείχος. Μπορεί κανένας να τους απαγορεύσει να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους. Και τι θα γίνει αν υπάρξουν συμπλοκές. Τι είναι αυτοί που είναι εγκύτες. Πού πάει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Τι θα γίνει με τα πολιτικά τους δικαιώματα. Μπορεί να συνειδητοποιήσουν κάποιοι ότι καθαρές λύσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Και πρέπει επιτέλους να προσγειωθούμε για να δούμε πως είναι δυνατόν μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικές δυνάμεις να εξεύρουμε μια λύση. Μια λύση η οποία να επανενώνει αυτό το νησί. Μα δέχονται κάποιοι και μετά είναι και πατριώτες να ξεπουλήσουν έναν κομμάτι της πατρίδας μας και να θυσιάσουν το υπόλοιπο που είναι ελεύθερο. Και αυτό είναι πατριωτισμός, για να σώσουν κάποιες περιουσίες ή για να διασώσουν το γόητρο τους για τον α, η β, η γ λόγων, γιατί έτσι έχουν τοποθετηθεί. Είναι η ώρα να πάρουμε αποφάσεις ευθύνης. Ο χρόνος δυστυχώς απεδείχθη μία καταλυτική για την δικαιότερη λύση κατάσταση. Κάθε μέρα εκμυδονίζονται τα συστατικά αυτού που θεωρούμε δίκαιο. Ευχαριστώ, κύριε Αναστασία. Συνεπώς, αυτό που λέω. Και δεν τα είπα αυτά για να κάνω πρόταση, α, πρέπει να βρεθεί η όποια λύση. Όχι η όποια λύση. Λύση που να συνάδει με τις βασικές αρχές, εις τον βαθμό που μπορούμε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες, να ακολουθήσουμε μια στρατηγική που θα αξιοποιήσει συγκυρίες, που θα δημιουργεί τα απαραίτητα κίνητρα για να υποχρεωθεί η Τουρκία να μεταβάλει τη μέχρι σήμερα στάση της. Κύριε Κυπριανού. Πρώτα η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.
ήταν πάρα πολύ σημαντική για τους εξής δύο λόγους. Επαναβεβαιώθηκε ότι στρατηγικός μας στόχος εξακολουθεί να παραμένει η λύση στο Κυπριακό και όλοι οι υπόλοιποι χειρισμοί πρέπει να υποτάσσονται σε αυτόν τον καθοριστικό στόχο. Το δεύτερο, επαναβεβαιώθηκε ότι η λύση την οποία επιδιώκουμε είναι λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα που θα οδηγεί σε ένα ενωμένο κράτος με μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα όπου θα διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Αυτό ξεκαθάρισε. Το ερώτημα το κρίσιμο, το οποίο θα έπρεπε να προκαλεί η μη αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, είναι κατά πόσον οι προτάσεις που καταθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανταποκρίνονται σε αυτό και μας ικανοποιούν. Εμείς λέμε ότι κατά απόλυτον τρόπο μας ικανοποιούν. Γιατί υπερασπίζεται αρχές ο Πρόεδρος με τις θέσεις τις οποίες καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι για αυτόν τον λόγο που εμείς λέμε ότι είναι αχρίαστη κάποια αντιπαράθεση. Ναι, αλλά... Τώρα για να επιτρέψετε μου, θα έρθω και στα ερωτήματα σας. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που κατηγορούν τον Πρόεδρο για σοβαρά ολισθήματα εκ περιτροπής Προεδρίας. Αφήστε, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ωραία. Τα πράγματα. Θα πω λοιπόν ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουν επαναβεβαιωθεί αυτά τα δύο σημαντικά και γιατί έχουν καθοριστεί οι βασικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος, πώς θα πρέπει να προσεγγιστούν. Έτσι λοιπόν δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει η αναφορά για τεχνητή νομοφωνία. Εμείς συμφωνούμε. Εάν κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούν, είναι θέμα δικό τους να το αναφέρουν. Τώρα θέλω να πω ακόμα κάτι. Έγινε πρόταση να διευκρινιστεί η ερμηνεία κάποιων όρων. Εμείς αποδεχτήκαμε αυτήν την πρόταση, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει να κατανοήσουμε όλοι ότι συμφωνούμε σε αυτές τις βασικές αρχές. Θέλω να πω το εξής όμως. Εάν κάποιος το αναλύσει έτσι σε βάθος αυτό το ζήτημα, μπορεί να πει ότι είναι προσβλητική αυτή η προσέγγιση για τους 5 προηγούμενους Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, και ο Αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού, και ο Γλαύκος Κληρίδης, και ο Γιώργος Βασιλείου, και ο Αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, διαπραγματεύτηκα στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν ήξεραν περί τίνος διαπραγματεύονταν όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, θα καταφέρουμε να καταλάβουμε ότι ομοφωνούμε κατά τη δική μου την άποψη στις βασικές ψυχές, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι μένουμε εκτεθειμένοι. Κύριε Κυπριανού, πρέπει να προχωρήσουμε και παρακάτω. Θα προχωρήσουμε. Από τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όμως. Μα δεν πήρα τον ίδιο χρόνο που πήραν οι υπόλοιποι. Θα τον πάρετε απαντώντας μου ένα τώρα. Λεπτό. Ένα ναι. Λεπτό να τελειώσω, διότι έχουν λεχτεί πράγματα τα οποία θέλω να σχολιάσω. Έγινε άσκηση επιχάρτου στο παρελθόν για την λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και διαπιστώνεται ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έγινε επί Προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου μια τέτοια άσκηση. Και είπαμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα για τη συμφωνημένη διχοτόμηση. Είναι και οι δύο προσεγγίσεις που κάπου εκεί καταλήγουν. Διότι αυτοί που επενίσσονται ότι προτείνουν λύση για το ορθόν ναι και το λυπηρόν είναι ότι τις υπογραφές τους τις έχει επιβεβαιώσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λένε, ουσιαστικά, όχι ουσιαστικά, απορρίπτουν. Λένε ότι απορρίπτουν τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Τη λύση που έχουμε συμφωνήσει με τη διεθνή κοινότητα εδώ και 32 χρόνια, από το 1977. Εάν πάμε σήμερα να πούμε στη διεθνή κοινότητα, το ξέρεις, για 32 χρόνια συμφωνούσαμε μαζί σου και σήμερα διαφωνούμε, ή αν πούμε ότι πάμε σε συμφωνημένη διχοτόμηση, είναι το ένα και το αυτό κατά τη δική μου την άποψη. Τι σημαίνει συμφωνημένη διχοτόμηση? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Αναστασιάδη. Παρουσιάζονται ως υπερπατριώτες και είναι έτοιμοι με τη μεγαλύτερη ευκολία να ξεπουλήσουν ένα τμήμα της Κύπρου στην Τουρκία. Ωραία. Περί τίνος πρόκειται? Ευχαριστώ περί πολύ. Αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Είναι φανερό ότι αποτελεί μεγάλο αγκάθι στη σχέση σας με το Δημοκρατικό Κόμμα η εκπεριτροπής Προεδρία και το θέμα των επίκων. Θεωρούν ότι είναι μεγάλο ολίσθημα του Προέδρου. Έτσι όντως έχουν τα πράγματα?
Έχω δει σχετικές δηλώσεις του κύριου Κολοκασίδη. Δεν θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει πώς να θα είναι. Πώς θα εξευρεθεί και είναι συνισταμένη με θα το Δήμο. Θα πρέπει να είναι η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Εκ περιτροπής Προεδρία συζητιόταν από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όταν έγιναν οι συζητήσεις για την λειτουργία του Προεδρικού Συμβουλίου, υπήρχε εκ περιτροπής Προεδρία. Η αναφορά ήταν ότι θα υπήρχαν 4 Ελληνοκύπροι και 2 Τουρκοκύπροι. Και εκ περιτροπής ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος θα αναλάβαναν προέδροι. Αναφέρεται στο Προεδρικό Συμβούλιο που ήταν στο σχέδιο ΑΝΑ. Στο σχέδιο ΑΝΑ. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να πει το σχέδιο ΑΝΑ απορρίφθηκε. Και ως εκ τούτου τι μας λες. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όμως τον Απρίλιο του 2005 το Εθνικό Συμβούλιο κατέληξε στην κωδικοποίηση ή στη σύνοψη. Σε αυτήν τη σύνοψη ή την κωδικοποίηση. Μάλιστα. Την οποία ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι αντιλαμβανόταν ότι η πλειοψηφία των κομμάτων την αποδεχόταν, δεν τίθεται η απέτηση από την δική μας την πλευρά να συζητηθεί ξανά το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, γιατί το αποδεχόμαστε. Θέμα επίκων. Το θέμα των επίκων υπάρχουν 2 επιστολές. Φεβράρης του 2004 και 31 του Μάρτη του 2004 από τον αείμνηστον Τάσο Παπαδόπουλο, με την οποία λέει ότι αποδέχεται την παραμονή 45.000 επίκων, συν κάποιοι άλλοι που θα συζητιούνταν στην πορεία. Και ως εκ τούτου δεν θεωρώ ότι είναι ο Δημήτρης Χριστόφιας που έχει ανοίξει πρώτος αυτήν τη συζήτηση για την παραμονή των επίκων. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Κυπριανού. Να μου επιτρέψετε. Θα με κατηγορήσουν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν 2 ζητήματα τα οποία θα ήθελα στην πορεία στη συνέχεια. Να κύριε Καρογιάν, έρχομαι σε εσάς. Πράγματα τα οποία δεν αποτελούσαν κόκκινες γραμμές επί Τάσου Παπαδόπουλου, εκ περιτροπής Προεδρία, έπικη, ακόμα και συνθήκες εγγύησεως, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Χριστόφιας και γίνονται κόκκινες γραμμές για το Δημοκρατικό Κόμμα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και νομίζω είναι η τελευταία φορά που να τα ξεκαθαρίζουμε. Ρωτώ, το σχέδιο να υπάρχει, όχι. Απορρίφθηκε. Ναι, αλλά γιατί δεν διαμαρτυρηθήκατε ότι αν διαπραγματευόταν εκ περιτροπής Προεδρία ο Τάσος Παπαδόπουλος. Αν με αφήσετε, θα σας λύσω και αυτή την απορία σας. Ναι, αυτή είναι η απορία. Θα σας τη λύσω και αυτή. Ναι. Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα πράγμα. Το σχέδιο να έχει τελειώσει. Ο κόσμος ψήφισε. Αποφάσισε. Ναι, ωραία, αλλά μου ξεφεύγει. Κύριε Χαραμπίδου, εγώ ρώτησα για το Δημοκρατικό Κόμμα. Εγώ λέω να έχετε την υπομονή να με ακούσετε και θα πάρετε όλες τις απαντήσεις. Ναι, αλλά θα μου πάει και ο χρόνος. Λυπούμε. Χωρίς να πάρω απαντήσεις. Θα πάρετε όλες τις απαντήσεις. Εγώ συνεχίζω πάντοτε να απαντώ. Άρα λοιπόν, σχέδιο να τέλειωσε. Ο κόσμος ψήφισε. Λέει ο κ. Κυπριανού. Για το θέμα των επίκων. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το δέχτηκε. Το πάμε πολλές φορές, το παραλαμβάνουμε. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν δέχθηκε την παραμονή επίκων στην Κύπρο. Η επιστολή πότε γράφτηκε? Αμέσως μόλις εκλέγηκε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μιλάμε για το 2003. Ποιος έγραψε την επιστολή? Ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Και μάλιστα τότε μιλούμε τις πρώτες μέρες, μόλις ανέλαβε. Και μιλάμε όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ήθελα να συζητήσουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μέσα στα πλαίσια της φιλοσοφίας και των παραμέτρων του σχεδίου ΑΝΑΝ. Άρα και ο πρόεδρος Παπαδόπουλος τι είπε? Απλό. Εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία, συνένεση σε μια σειρά από πολλά ζητήματα τα οποία είχε θέσει στην επιστολή του, είμαι έτοιμος να συζητήσω, αλλά και να, για ανθρωπιστικούς λόγους να παραμείνουν κάποιοι. Εγώ λέω όμως, ας το υποθέσουμε ότι ελέγχθηκαν τα πράγματα, που δεν ελέγχθηκαν έτσι, όμως για σκουπούς υπόθεσης. Μέχρι πότε εμείς θα συζητούμε για παραχωρήσεις που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτές να χτίζουμε καινούργιες παραχωρήσεις? Ρωτώ η τουρκική πλευρά, από πού έχει παραχωρήσει? Η τουρκική πλευρά ποιες παραχωρήσεις έκανε? Ποιος θυμάται πλέον αν η τουρκική πλευρά έχει μετατοπιστεί κατά ένα? Και επιτέλους είναι καιρός να γίνει σεβαστή η δημιουργία του λαού. Εκείνο το σχέδιο, με εκείνη τη φιλοσοφία, με εκείνες τις παραμέτρους, με ό,τι συζητήθηκε σε μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, αυτό δεν μπορεί να συνεχίσουμε εσά ή εμείς να το κουβαλούμε στους δικούς μας ώμους. Ήταν μια διαπραγμάτευση με κάποιους όρους συγκεκριμένους, με ένα πλαίσιο, με μια φιλοσοφία, με κάποιες παραμέτρους. Λυπούμε. Στην διεθνή πολιτική, όταν συζητάς, η μια διαπραγμάτευση πρέπει να σε σημαδεύει σε όλη σου τη ζωή. Υπήρχε εκείνη, συγγνώμη, ο Τάσος Παπαδόπουλος ανέλαβε τη διαχείριση πραγμάτων από προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίος συζήτησε το σχέδιο ΑΝΑΝ και του είχε φτάσει σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να διαπραγματευτούμε σωστά.
Και ο πρόεδρος Παπαδόπουλος είπε, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κύριε, μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί, είμαι υποχρεωμένος να προσπαθήσω να το βελτιώσω. Υπέβαλε προτάσεις, έγιναν συζητήσεις. Στο τέλος όμως, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που οδήγησε, οδήγησε στην απόρριψη αυτού του σχεδίου. Τι λέμε τώρα εμείς? Επειδή έχω την υπόνοια ή υποθέτω ή εκτιμώ ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος δέχθηκε αυτό. Πρέπει να το δεχθώ κι εγώ. Και εγώ λέω, πέστε ότι έκανε λάθος σε ένα θέμα. Είμαστε δεσμευμένοι να δεχτούμε ένα λάθος. Εγώ λέω, ο κύριος Βασιλείου κακώς έπραξε κάποια πράγματα όταν ήταν στην Προεδρία. Δηλαδή, ο επόμενος διαπραγματευτής και οι επόμενοι διαπραγματευτές πρέπει να δέχονται όλες τις παραχωρήσεις και πάνω σε αυτές να χτίζουμε. Κύριε Καρογιάννη. Κύριε Χαραλαμπίνη. Ναι, ναι, μισό λεπτό όμως. Θέλω να μου απαντήσετε. Συγνώμη. Δεν μου απαντήσατε. Σας απαντώ. Όχι, δεν μου απαντήσατε. Α, δεν σας απαντώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Συμφωνώ, σέβομαι αυτά που λέτε, έτσι. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί όταν τότε συζητούσαν εγγυήσεις κλπ. Το Δημοκρατικό Κόμμα δεν πήγε στον πρόεδρο Παπαδόπουλο και να του πει κόκκινες γραμμές, δεν δεχόμαστε να μπει θέμα εγγυήσεων. Για το θέμα των εγγυήσεων, το Δημοκρατικό Κόμμα άλλαξε γραμμή. Εμείς πανέκαθεν μιλούσαμε για κατάργηση. Δεν θέσατε θέμα εγγυήσεων. Μα δεν σοβαρό μιλάτε τώρα. Στο θέμα το Δημοκρατικό Κόμμα έχει διαχρονικές θέσεις ότι δεν δέχεται σε καμιά περίπτωση διαιώνιση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Κύριε Καρογιάννη, όταν έθεσα το ίδιο ερώτημα στον αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος σας, μου είχε πει γιατί εμπιστευόμαστε τον Τάσο Παπαδόπουλο περισσότερο από τον Δημήτρη Χριστόφια. Κύριε Χαραλαμπίδου, κοιτάξτε, θέλετε να κάνουμε κουτσομπολιό ή να μιλήσουμε σε πολιτικό επίπεδο? Όχι, αλλά είναι θέσεις, δεν μπορούμε να ξεχνούμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Εμένα μου αρέσει, κύριε Χαραλαμπίδου, να κάνω συζήτηση σε πολιτικούς όρους. Εγώ ξέρω ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος μου. Κύριε, αυτές που σας είπα. Και εγώ λέω, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Αναστασίας για τη συνθήκη εγκαθίδρυσης, λέει. Η συνθήκη εγκαθίδρυσης είναι μόνο κατ' όνομα εγκαθίδρυση την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι λέει η συνθήκη εγκαθίδρυσης, την οποία ο κύριος Αναστασίου, το ευθύνο πρόεδρο, μας λέει? Τι λέει? Μιλάει ουσιαστικά για ορίζει το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των βάσεων. Μιλάει ουσιαστικά για τα δικαιώματα των Βρετανών, για τις ασκήσεις τους κτλ. Και, και συγγνώμη. Η συνθήκη εγκαθίδρυσης. Ναι. Μα σοβαρό μιλάτε. Σοβαρό μιλώ, κύριε Αναστασία. Δεν την διαβάσετε. Την έχω διαβάσει και πολύ. Την έχω διαβάσει και πολύ επισταμένα, κύριε Αναστασία. Για το όνομα του Θεού, κύριε Κάρο, για την συνθήκη εγκαθίδρυσης είναι εκείνη που εγκαθίδρυσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάνετε λάθος, κύριε Αναστασία. Και μεταξύ των άλλων συνδέεται και με τη συνθήκη εγγύησης και συμμαχίας. Κύριε Αναστασιάδη, αν με αφήσετε και ένα λεπτό, να πω και εγώ τα δικά μου. Την έχω διαβάσει πολύ διεξοδικά. Μιλάει για το έδαφος, ορίζει το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις βάσεις και τα δικαιώματα των Βρετανών στις βάσεις. Η συνθήκη δεν εγκαθιδρεί ουσιαστικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι λέει η φράση? Είναι συνθήκη σχετικά με την εγκαθίδρυση. Ποιος δημιούργησε το Κυπριακό κράτος? Ο απελευθερωτικός αγώνας. Το 55-59. Αυτό. Τώρα... Συγγνώμη, κύριε Αναστασιάδη. Εμείς εδώ μιλούμε για συνθήκες που εγκατέλειξαν μέσα, όχι με βάση το τι εστόχευε ο αγώνας, αλλά σαν αδύρυτη ανάγκη. Κύριε Αναστασιάδη, μπορεί να ήταν κολοβή η δημοκρατία μας, όμως σίγουρα δεν είναι ως απότοκο της συνθήκης εγκαθίδρυσης. Ένα. Δεύτερο, η Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται και θα συνεχίζει να υφίσταται ασχέτως της συνέχισης αυτών των συνθήκων. Μου μιλάτε για τη συνθήκη συμμαχίας. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι τη συνθήκη συμμαχίας ο πρόεδρος Μακάριος την έχει καταγγείλει? Και για ποια συνθήκη συμμαχίας μπορούμε να μιλούμε με την Τουρκία, όταν η Τουρκία είναι ο εισβολέας σε αυτόν τον τόπο? Την κατάγγειλε και το απέσυρε όμως, κύριε Καρογιάν. Την κατάγγειλε και το απέσυρε. Την έχει καταγγείλει, κυρία Χαραλαμπίδη. Και την απέσυρε αμέσως. Δηλαδή, θα μιλούμε την ιστορική να την έχει καταγγείλει. Ή θα λέμε ό,τι θέλουμε. Κύριε Αναστασία, δεν ξέρω πολύ καλά τι λέω. Την έχει καταγγείλει. Ένα. Και δεύτερον πράγμα, λέω, να το απέσυρε, ναι. Όμως πολιτικά πού στέκει? Όταν η Τουρκία είναι ο εισβολέας, όταν η Τουρκία κατέχει μέρος της Κύπρου, για ποια συμμαχία μιλούμε, για ποια συνθήκη συμμαχίας? Κύριε, επίσης, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Για το θέμα της συνθήκης εγγυήσεων που λέμε, εμείς μάλιστα την επικαλούμαστε, διότι ουσιαστικά είναι στη βάση σε αυτήν που έχουμε τα επιχειρήματα της εναντίον της Τουρκίας, γιατί κατέχει. Όμως, σε γενική γραμμή, εμείς λέμε τι, ότι δεν δεχόμαστε και ούτε θέλουμε εγγύησεις. Μια σύγχρονη χώρα, και μιλάμε τώρα για σύγχρονους όρους. Μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέχτηκε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεχόμενη το Σύνταγμα μας. Κύριε Χαραλαμπίδου, τώρα μου λέτε. Είναι στο Σύνταγμα μας. Κύριε Χαραλαμπίδου, είπα εγώ το αντίθετο. Εγώ άλλα πράγματα. Κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, ότι για παράδειγμα υπάρχει συνθήκη εγκαθίδρυσης, αυτό δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι πρέπει να δεχτώ εγώ εγγυήσεις. Μα η Κύπρος, αυτό, κύριε, η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το κάνετε, η θελημένα να μην αντιλαμβάνεστε, διότι είστε έξυπνος άνθρωπος. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει, επειδή είμαστε
λέω τους κινδύνους που διατρέχουμε με άλλη τον Κυπριακό. Κύριε Αναστασιάδη, να μας μείνουν οι εγγυήσεις ως έχαν το 60. Κύριε Αναστασιάδη, εγώ σέβομαι αυτά τα οποία λέτε. Είναι η ανάλυση σας και εκτίμηση σας. Το σέβομαι. Εγώ έχω διαφορετική ανάλυση και εκτίμηση. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν συνθήκες εγγύησης ή συνθήκες εγκαθίδρυσης. Εγώ νομίζω να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει για να πάρουμε και εμείς τη συνέχεια. Ένα άλλο πρόγραμμα. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ζήσει και μπορεί να εφίσταται ασχέτως και αυτών των συμφωνιών. Εγώ λέω για παράδειγμα, οι συνθήκες εγγύησης, έχουν παραβιαστεί από την Ένωση Τουρκία. Σωστό. Οι συνθήκες συμμαχίας δεν υφίστανται εκ των πραγματών, δεν είναι η Τουρκία. Η Τουρκία κατέχει μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε ούτως ή αλλιώς η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν φύγει οι Τούρκοι. Το 1963-64 από το κράτος. Εσταμάτησε να υφίστανται το κράτος. Όχι. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαίωμα να ζήσει χωρίς εγγυήσεις. Είναι αναχρονισμός. Και από εκεί και πέρα, μόνο σε προτεκτοράτα μπορεί να υπάρχουν εγγυήσεις από χώρες οι οποίες κατέχουν και οι οποίες έχουν εισβάλει. Κύριε Καρολιά, πρέπει να βάλετε μια τελεία, γιατί ο ανώτατος άρχοντας της εκπομπής, ο κύριος Φάνος Χρυσάνθου, έδωσε εντολή να πάμε πάρα αυτά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί σας. Απόψε στις 10. Επωνύμως. Η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Ο θρίαμβος του Γιώργου Παπανδρέου. Η παρέτηση του Κώστα Καραμαλή και οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ποια είναι η νέα εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Τι αλλάζει για την Κύπρο. Τι στάση θα τηρήσει η Αθήνα στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού της Τουρκίας τον Δεκέμβριο. Πρωτοκλασσά τα στελέχη των κοινοβουλευτικών κομμάτων αναλύουν το νέο πολιτικό σκηνικό. Απόψε στις 10 στο ΡΙΚ 1. Επωνύμως. Κύριο Μύρο, έρχομαι σε εσάς. Γιατί μας φοβίζει τόσο πολύ η λέξη χρονοδιαγράμματα? Δεν υπάρχουν φυσικά ορόσημα τα οποία επίσης λειτουργούν πιεστικά. Ποια είναι η διαφορά? Νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθώ επί των θεμάτων επί των οποίων ήδη υπήρξαν τοποθετήσεις, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και έχω μια μεγάλη απορία δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε για λίγο παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Έχω μια μεγάλη απορία. Δηλαδή, συζητάμε ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε εγγύησεις, δηλαδή και μέσα από το ερώτημα σας και μέσα από τη συζήτηση. Εδώ πήραμε μια απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο, ομόφωνη, και είπαμε ότι με τη λύση του Κυπριακού προβλήματος δεν νοούνται ούτε εγγύησεις ούτε εγγυητές. Αυτή είναι μια ομόφωνη τοποθέτηση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, στην οποία εμείς στεκόμαστε. Ωραία. Δεύτερο, γίνεται αναφορά στις εγγύησεις και ότι νομικά είναι δύσκολο να τις ανατρέψουμε, να τις καταργήσουμε. Να σας πω ότι οι εγγύησεις είναι κατάλοιπο απικισμού. Για το θέμα των εγγύησεων, παρακαλώ, αναλώσαμε ολόκληρο παρακαλώ, πρόγραμμα, κύριο Μύρου, με τον παρακαλώ, κύριο Ξελίδη, τον κύριο Μαρκίδη και πολλούς άλλους παρακαλώ εδώ. Πολύ. Το πώς τις ανατρέπουμε. Οι εγγύησεις είναι κατάλοιπο απικισμού. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε επανειλημμένες αποφάσεις της έχει θεωρήσει και τις λεγόμενες κυρίαρχες βάσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, πρώην αποικιοκρατικών δυνάμεων σε πρώην αποικίες, και εγγυητικά δικαιώματα αυτής της μορφής που έχουμε στην Κύπρο, ως κατάλοιπα αποικισμού, vestiges of colonialism, όπως ονομάζονται στα αγγλικά, και επειδή είναι παράνομα, θεωρούνται και άκυρα. Αυτές είναι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όχι κάποιου περιφερειακού οργανισμού, για να πούμε ότι δεν έχουν βαρύτητα και δεν έχουν ισχύ. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία κατά εξακολούθηση και κατά συρροή έχει παραβιάσει τις συνθήκες εγγύσεως και συμμαχίας. Εδώ υπάρχει δέσμευση ρητή της Τουρκίας ότι θα διαφυλάσσει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία έχουν ρητά διατυπώσει την θέση ότι παρεβιάσει η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και καλούνται όλοι να συνεισφέρουν
για την αποκατάσταση αυτών των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Ομήρου, με συγχωρείτε. Συνεπώς δεν μπορούμε να στεκόμαστε. Γιατί σας έχασα κάπου εδώ. Να μην με χάσετε, διότι μιλώ επί της ουσίας. Θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι συνθήκες εγγυήσεως είναι μια διακρατική συμφωνία. Αγγλίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Κύπρου. Υπάρχει περίπτωση χωρίς ένας από τους συμβαλόμενους να δέχεται να συζητήσει αυτή τη διακρατική συμφωνία, να τεθεί στο τραπέζι για συζήτηση. Για απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού δημιουργούν δίκαιο. Είναι μέσα στα πλαίσια των αρχών του Διεθνούς Δικαίου που κινούνται και η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν και νομικές αυθεντίες, γνωματεύσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί το 2006 και το 2007 κατ' εντολή του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, υπάρχουν στα αρχεία του Προεδρικού και είναι υλικό το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί και για την νομική θεμελίωση της διεκδίκησης κατάργησης των εγγύσεων. Αλλά εγώ στέκομαι στην πολιτική θέση. Ούτε εγγύσεις νοούνται, ούτε εγγυητές, και θα είναι παραδοξότητα, κοιτάξτε, μέσα στο διεθνές νομικό και πολιτικό σύστημα να είμαστε η μόνη χώρα του κόσμου, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα είμαστε κράτος υποκειδαιμονία. Ξέρετε, τα κράτη υποκειδαιμονία υπήρχαν τον προηγούμενο αιώνα επικοινωνίας των εθνών και έχουν καταργηθεί. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθεί ο λαός μας εγγυητές και εγγύησεις. Σαφής η θέση. Μέσα, μάλιστα, βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ομήρου, τους ανεχθήκαμε το 1960, αλλά η άποψή μου συζητούμε για ένα θέμα που δεν υπάρχει αντικείμενο. Εφόσον συμφωνούμε όλοι ότι δεν δεχόμαστε εγγύησεις. Εξέφρασα την απορία μου εξ αρχής. Με συγχωρείτε, κύριε Κυπριανού, ποια είναι απορία σας? Ερωτήθηκα από την κυρία Χαραλαμπίδου για όσους μιλούν για καθαρές λύσεις, για συμφωνημένη διχοτόμηση κλπ. Και είπα ότι συνειδητοποιήσετε τι θα μας μείνει στο τέλος. Εγώ μιλώ το κράτος και οι συνθήκες του 60. Εγώ μιλώ για τις εγγυήσεις επί των οποίων υπάρχει σαφής και ομόφωνη θέση λύση που του Εθνικού Συμβουλίου. Άλλον το τι έχουμε. Λοιπόν, επισής κινδύνου. Πέραν τους. Προχωρούμε. Αυτός ο λαός πρέπει να ξέρει επιτέλους ποια είναι πέραν η πραγματικότητα. Επί των χρονοδιαγραμμάτων, επί των χρονοδιαγραμμάτων νομίζω σας έχουν δοθεί απαντήσεις και έχουν δοθεί απαντήσεις σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό. Όπως από μένα. Υπάρχουν φυσικά ορόσημα. Και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να πω με πολύ σαφήνεια, ναι, και ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά την τελευταία παρουσία του στη Νέα Υόρκη και πολύ πρόσφατα μετά τη στρατιωτική παρέλαση έδωσε μήνυμα ότι και προς τη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι δεν νοούνται ούτε χρονοδιαγράμματα ούτε επιδιατησίες. Ναι, η ερώτηση μου ήταν και διαφορετική. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει η επώδυνος πείρα του 2004. Ναι, η ερώτηση μου ήταν έγινε, με συγχωρείτε, όταν έγινε αποδεχτή και η επιδιατησία και τα χρονοδιαγράμματα. Πού οδηγηθήκαμε? Οδηγηθήκαμε στην επιδιατησία του κυρίου Κόφι Ανάν με το σχέδιο Ανάν. Γνωστό, κύριε Ομήρου. Η ερώτηση μου ήταν αλλιώς. Αλλιώς ήταν η ερώτησή μου. Μου η ερώτηση μου ήταν, δημιουργείται ένας πανικός στη λέξη χρονοδιαγράμματα. Τη στιγμή που υπάρχουν φυσικά ορόσημα. Είναι αξιολόγηση ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, είναι ο Απρίλης του 2010, οι προεδρικές στα κατεχόμενα, είναι οι γενικές εκλογές στην Τουρκία. Ακούστε, εγώ προεδρικές στα κατεχόμενα δεν δέχομαι. Δεν λειτουργούν ως χρονοδιαγράμματα και αυτά τα φυσικά ορόσημα. Στα κατεχόμενα υπάρχει παράνομο μόρφωμα, το οποίο δεν νοημοποιείται και δεν αναγνωρίζεται ότι διεξάγει η εκλογή. Είναι η ηγέτου της προεδρικής κινέτητας. Το δεύτερο. Από λάθος είπετε προεδρικές. Α, με συγχωρείτε, ναι. Λοιπόν. Προεδρικές στο ψευδοκράτος. Το ορόσημο του Δεκεμβρίου επίσης δεν έχει σχέση με την εξέλιξη των απευθείας διαπραγματεύσεων. Ασφαλώς είναι μέσα στους σχεδιασμούς μας και πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας για να την υποχρεώσουμε να συμμορφωθεί προς τους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου εν σχέση με τη λύση του Κυπριακού, αλλά δεν συνδέονται με τις απευθείας διαπραγματεύσεις. Το ζητούμενο από την τουρκική πλευρά είναι να υπάρξουν χρονοδιαγράμματα και μάλιστα ο κύριος Νταβούτογλου ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε αν δεν λυθεί μέχρι το τέλος του χρόνου το Κυπριακό, βεβαίως εννοεί να λυθεί με προδιαγραφές τουρκικές, τότε δεν θα μείνει για πάντα το παράθυρο ευκαιρίας ανοιχτό και θα προχωρήσουν διαδικασίες για την άρση, όπως λέει, για την άρση της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή κινήσεις για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Λοιπόν, σε αυτόν τον εκβιασμό δεν είναι δυνατόν να υποκύπτουμε με την αποδοχή λογικής χρονοδιαγραμμάτων,
τα οποία απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Αναστασιάδη, έρχομαι σε εσάς για να σας δώσω και την ευκαιρία να απαντήσετε για το θέμα ότι ο κύριος Μαρκίδης έγραψε την επιστολή για τους επίκους και όχι τον Ασπαδόπουλο. Μα δεν είναι αυτό που είπα, κύριε Χαραπίδου. Είπα ότι ο κύριος Μαρκίδης, επειδή ήταν οι πρώτες μέρες που είχε αναλάβει, είχε προετοιμάσει ένα συγκεκριμένο προσχέδιο. Το οποίο βέβαια έγινε κάτω από τα δεδομένα των αμέσως επόμενων ημέρων. Υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, διότι ο κ. Μαρκίδης ήταν ένας από τους συνομιλητές, ένας από αυτούς που συζητούσε. Δεν ήξερε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος το τι διενύφθη επί Γλαύκου Κληρίδη και των υπολείπων. Και γι' αυτόν τον λόγο, μέσα στην επιστολή εκείνη, το διασύνδε το θέμα των επίκων με σωρία άλλων ζητημάτων, εάν και εφόσον με δική του παρέμβαση του πρόεδρου Παπαδόπουλου, εάν και εφόσον διασφαλιστούν κάποια άλλα. Κύριε Καρογιάννη, εκείνη η επιστολή μιλούσε για την παραμονή 30.000 επίκων συν 15.000 από μεικτούς γάμους, όχι, συν 5% επί το συνολικού τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Λοιπόν, και εσείς είπατε ότι ετοίμασε την επιστολή ο κ. Μαρκίδης. Κύριε Χαραλαμπίδου, σας είπα ένα γεγονός. Ότι είχε προετοιμαστεί ένα προσχέδιο με το οποίο κουβέντιασε με τον πρόεδρο Παπαδόπουλο και υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί ο κ. Μαρκίδης ήταν ένας από αυτούς που συνομιλούσε. Δεν γνώριζε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος τι συζητούσε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος. Άρα την έστειλε την επιστολή χωρίς να γνωρίζει. Αυτό είπα τώρα. Είπα και τα λοιπά ότι συνέβαλε και ο πρόεδρος Παπαδόπουλος στη διαμόρφωση κάποιων πραγμάτων. Και μου διαβάσετε αποσπασματικά ένα κομμάτι. Όχι, σας διάβασα την όλη την επιστολή. Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής. Μπορεί να διαφωνούσα κάθετα με τις πολιτικές επιλογές του Τάσου Παπαδόπουλου. Ποτέ μα ποτέ δεν αρνήθηκα. Είτε την ισχυρή προσωπικότητα, είτε τις γνώσεις του, ιδιαίτερα δε, ότι εγώ θα μπορούσα να του αποδώσω αφέλεια. Δεν διανοούμε ότι μπορεί ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ο αείμνηστος, πόσον ασχολείται και με τον τελευταίο που του έγραφε να του απαντούσε ολοσέλιδες επιστολές, και λεπτομέρεια. Ναι. Δεν μπορούσε να αφήσει να του γράψουν άλλοι την επιστολή. Μα κύριε Αναστασιάδη, δεν είναι αυτό που έχω πει, κύριε Αναστασιάδη, και μην παραπληροφορείτε. Δεν σας εδιέκοψα, θα με αφήσετε να τελειώσω, αλλά δεν μπορεί να παραπλανείτε και να λέτε ότι ξέρετε ευθύνεται ο κύριος Μαρκίδης που έγραψε την επιστολή και ο καημένος ο κύριος Παπαδόπουλος υπέγραψε την επιστολή. Δεν είναι έτσι που είπα, κύριε Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ. Δεν είναι αυτό που είπα. Να λέτε αυτά που λέω, να σχολιάζετε αυτά που λέω, όχι αυτά που δεν είπα. Δεν είπετε ότι είναι ο κύριος Μαρκίδης που έχει ετοιμάσει το προσχέδιο, είχα πει ότι αυτός ήταν ένας από τους συνομιλητές. Τι σημασία. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν ήξερε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος τι συμφώνησε ο κύριος Μαρκίδης και ο κύριος Σπυρίδης πριν όταν συζητούσαν, κύριε Αναστασιάδη. Το άκουσα, δεν θα μου φάτε το χρόνο μου μονολογώντας. Θα απαντήσω και πρέπει να έχετε υπομονή να ακούσετε. Εγώ πάντοτε έχω υπομονή. Εγώ ποτέ μου δεν θα προσέβαλα τον Τάσο Παπαδόπουλο λέγοντας ότι κάποιος άλλος δεν συνέταξε την επιστολή και κλήθη ο Τάσος Παπαδόπουλος που αγνοούσε τάχα να υπογράψει. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος. Καλά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ο πρόεδρος Παπαδόπουλος, κύριε Αναστασιά, έλεγε ότι πήγαινε σε διαπραγματεύσεις και δεν γνώριζε τι σημαίνει. Κύριε Καρογιάν, πρέπει να τον αφήσετε να τελειώσει. Διαφορετικά, να πάρουμε τον κύριο Μαρκίδη στο τηλέφωνο να μας λύσει το. Μα δεν χρειάζεται. Παρακαλώ. Κρατήστε λίγη εντάξει μόνο. Να παρακαλέσω τον κύριο Καρογιάν να είναι ψυχραιμός. Παρακαλώ, κύριε Αναστασιά. Ναι, ξέρετε, το να διακόπτετε τον άλλον για να νομίζετε ότι αυτό αποτελεί απάντηση στις αδύναμες θέσεις δεν είναι το σωστό. Προχωρώ πιο κάτω. Επιτέλους. Οι ίδιες διατάξεις όμως υπήρχαν και στο τρίτον σχέδιο ΝΑΝΑΝ, το οποίο στις 10 του Μάρτη του 2003 αποδέχτηκε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος με δύο προϋποθέσεις. Ότι θα συμπληρούνται τα κενά των νόμων και οι διεθνείς συνθήκες θα έπρεπε να ήσαν εις εφαρμογή την ώρα της υλοποίησης του σχεδίου. Και εκεί περιέχονται. Αποδέχτηκε απλώς να το θέσει σε δημοψήφισμα. Δεν το αποδέχτηκε το σχέδιο τότε. Όπως να μην συζητούμε, συνεχίστε κύριε Αναστασιάδη. Συνεχίστε. Στον Κυπριακό Ελληνισμό να το απορρίψει. Είμαστε παρόντες και γνωρίζω ότι αποδέχτηκαμε και όλοι είμαστε παρόντες κύριε Αναστασιάδη. Ωραία. Στη Χάη. Έστω και να το θέσει σε δημοψήφισμα ή το και το υποστηρικτικό ότι αν συμπληρούν το κλπ θα το έθετε σε δημοψήφισμα. Δεν το αποδέχτηκε όμως. Θα το απέρριπτε εν αυτή την περίπτωση. Αλλά σας ερωτώ και κάτι άλλο. Όταν εστέλαμε την επιστολή στις 17-12 του 2003 και ζητούσαμε να λυθεί ο Κυπριακό μέχρι την 1η του Μάη του 2004, με βάση το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, δεν εγνωρίζαμε ότι υπήρχε μέσα διατάξεις για τους επίκους και για την εκπεριτροπής προεδρία. Όμως σας παρακαλώ, διερωτώ με γιατί παρελθοντολογούμε. Και εγώ αυτό δεν ξέρω. Κάποιοι το προκαλούν. Εμένα δεν που θα ήθελα με τίποτε απλώς αποκαθιστώ αλήθεια και δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα γεγονότα. Μάλιστα. Του παρελθόντος.
Αλλά θα ερωτήσω. Άκουσα για πρώτη φορά, ειλικρινά και εκπλήττομαι, αν είναι αυτά που λέμε και στον λαό, τόσες αλήθειες. Δεν υπάρχει συνθήκη εγκαθίδρυσης, δεν υπάρχει συνθήκη συμμαχίας, υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που την εκατήργησαν. Καλά, εγώ διαρωτώ με τότε τι εκατήγγειλε ο Μακάριος και μετά την απέσυρα. Αλλά και για αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει, γιατί δεν την εκατήγγειλε ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού ή μετά ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Ούτε από αφέλεια ανεδιεκρίνοντο, ούτε από έλλειψη πατριωτισμού. Απλούστατα έκριναν ότι το καλό της πατρίδας μας δεν τους επέτρεπε. Το καλό της διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν τους επέτρεψε να αμφισβητήσουν τις συνθήκες με βάση τις οποίες εγκαθιδρύθηκε και υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να επαναλάβω κάτι, γιατί ακούω και αύριο θα ακούσω κι άλλα. Άλλον είναι η λύση που συζητούμε και το καθεστώς των ενδεχομένων εγκυητικών ή μη από την Ευρώπη ή από οποιονδήποτε άλλον. Και άλλον είναι οι εγγυήσεις που απαντώ εις αυτούς που θέλουν την διχοτόμηση είναι να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Και λέω δεν θα μείνουν ως έχουν. Θα είναι επισφαλής ο ελληνισμός. Διότι υπάρχουν κάποιες συνθήκες που παραμένουν εκεί. Υπάρχει ένα σύνταγμα που μόνοι μας δεν μπορεί να το αλλάξουμε. Και προβλέπει αντιπρόεδρο με δικαίωμα βέτο. Και προβλέπει συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο με το εντρίτον, στο νομοθετικό σώμα με το εντρίτον των Τουρκοκυπρίων κλπ. Τι θα γίνει με όσους έχουν πάρει κυπριακά διαβατήρια Τουρκοκύπριους και ανά πάσα στιγμή ως νόμιμον κράτος δεν μπορούμε να τους εκδιώξουμε. Θα τους δώσουμε τις περιουσίες τους. Υπάρχουν αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και βεβαίως δεν μπορεί να τους αρνηθούμε τα πολιτικά τους δικαιώματα. Σας προκαλώ να μου απαντήσετε. Όταν τα λέω αυτά, τα λέω γιατί είναι γιατί υποστηρίζω ανάλογη λύση στο μέλλον. Όχι κύριε. Τα λέω ότι η στασιμότητα δυστυχώς δεν είναι καθόλου στασιμότητα. Ευχαριστώ, κύριε. Είναι επιταχύρο. Δηλαδή προς το χειρότερο μια εξέλιξη η οποία θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού. Μα νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας. Και θα υπενθυμίζω και μια φράση του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού που είπε όχι στον ατέρμονα διάλογο. Και δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Λοιπόν. Και η μη λύση θα είναι καταστροφική για μας. Έχει τεράστια σημασία να φτάσουμε σε λύση. Κάποια σχόλια έτσι πολύ σύντομα. Ήταν δύο οι επιστολές που απέστειλε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Η μια ήταν τον Μάρτιν του 2000. Ήταν δύο οι επιστολές. Τι έλεγαν οι επιστολές. Οι επιστολές έλεγαν αυτά τα οποία έχει διαβάσει η κυρία Χαραλαμπίδου. Αυτό μόνο έλεγε η επιστολή. Μαζί με κάποια άλλα πράγματα. Είναι τη δεύτερη επιστολή. Αλλά αποδεχόταν. Και η δεύτερη επιστολή ήταν ένα χρόνο μετά που ανάλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Προσπαθώντας σήμερα να θέσουμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις έναντι του Δημήτρη Χριστόφια, αναιρούμε αυτά τα οποία έλεγε ο ίδιος ο Τάσος Παπαδόπουλος για χρόνια. Να πω το εξής. Να σας πω το εξής. Ναι. Ο Τάσος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο ίδιος ο Τάσος Παπαδόπουλος, αναφορικά με την κωδικοποίηση, είπε και το είπε το 2007, όχι το 2004, το 2005 που είμαστε στριμωγμένοι, το 2007 είπε αυτά τα πράγματα, μετά από την 8η του Ιούλη του 2006. Για την πλευρά μας ισχύουν οι συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλαμε στα Ηνωμένα Έθνη για ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Ως αποτέλεσμα αυτής της κωδικοποίησης είχαμε τη συνάντηση στο Παρίσι και στη συνέχεια τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Και είπε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση κατά πόσον ο πρόεδρος σκοπεύει να αποσύρει την κωδικοποίηση, ο Τάσος Παπαδόπουλος. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μια άποψη την οποία εξέφρασε έναν πολιτικό κόμμα και είναι δικαίωμα του. Αλλά ο πρόεδρος δεν σκεφτόταν αυτά τα ζητήματα, ο Τάσος Παπαδόπουλος. Το να λέμε λοιπόν σήμερα ότι εκείνα τα οποία συμπεριλαμβάνονταν σε αυτήν την κωδικοποίηση δεν μας δεσμεύουν, νομίζω ότι είναι το λιγότερο ατυχές. Η κωδικοποίηση πότε έγινε, κύριε Κυπριανού? Τον Απρίλιο του 2005. Μάλιστα. Η συμφωνία της 8 Ιουλίου πότε έγινε, κύριε Κυπριανού? Το 2006-8 του Ιουλίου. Αυτά που άρα σας διάβασα, η κωδικοποίηση ήταν πριν κύριε από την 8 Καρογιάν, Ιουλίου. Αυτά που σας διάβασα το ξέρω, κύριε Κυπριανού. 26 του Ιούλη το 2007. Ναι, κύριε Κυπριανού. Ο κύριος Παπαδόπουλος 26 του Ιούλη το 2007 έλεγε ότι η κωδικοποίηση τον εδέσμευε. Ένα χρόνο μετά την 8 του Ιούλη. Εσείς είπατε ότι διάβασα τις δηλώσεις σας, δεν τις σχολίασα γιατί θεωρούσα ότι ήταν μια ατυχής δήλωση. Δηλαδή είπατε ότι ήταν ο τρόπος να ξεγελάσουμε τους ξένους για να ξεφύγουμε από το σχέδιο ΝΑΝΑΝ η 8η του Ιούλη. Να ξεγελάσουμε τους ξένους. Έτσι είπατε. Αυτόν είπα. Έτσι είπατε ακριβώς.
Η κυρία Χαραλαμπίδου είναι εδώ, αν κρίνει δημοσιογράφος. Ναι, μπορεί να πει. Βρει τις δηλώσεις. Ξέρω πολύ καλά, κύριε Κυπριανού, τι λέω. Η παράκληση μου, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ωραία. Δεν διέκοψα κανέναν όσο ώρα μιλούσα. Λέω λοιπόν ότι ένα χρόνο μετά ο Τάσος Παπαδόπουλος από την 8η του Ιούλη έλεγε ότι η κωδικοποίηση τον εδέσμευε. Δεν έλεγε ότι την έφτιαξε για να ξεγελάσει τους ξένους και να ξεφύγει από οτιδήποτε. Βέβαια, άλλα συζητούμε σήμερα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ζητήματα τα οποία αφορούν τις βασικές πτυχές του Κυπριακού. Γιατί όχι χρονοδιαγράμματα, κυρία Χαραλαμπίδου? Υπάρχουν ορόσημα, όντως. Φυσικά. Τα ορόσημα αφορούν την Τουρκία. Η Τουρκία θα πρέπει να επήγεται να δημιουργήσει δεδομένα που θα οδηγήσουν σε λύσεις στο Κυπριακό, όχι εμείς, για ορόσημα που αφορούν την Τουρκία. Και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της προς την Τουρκία. Αυτά λέει η λογική. Δυστυχώς ζούμε σε έναν παράλογο κόσμο. Σε έναν κόσμο όπου δεν επικρατεί το δίκαιο. Αλλά γιατί δεν δεχόμαστε χρονοδιαγράμματα? Για τον απλούστατο λόγο ότι κάποιος που νιώθει ότι αν πάει σε διαιτησία έχει τον διαιτητή μοιασμένο, είναι φίλος του διαιτητής και θα τον υποστηρίξει, και έχουμε δυστυχώς το παράδειγμα του 2004, θα εξαντλήσει τα χρονοδιαγράμματα, θα αφήσει τον χρόνο να περάσει για να πάει σε διαιτησία, γιατί ξέρει ότι ο διαιτητής θα βοηθήσει. Δεν είναι αυτή η δική μας η προσέγγιση. Εμάς δεν μας αφορούν χρονοδιαγράμματα. Εμάς μας αφορά η ουσία των θέσεων που κατατίθενται. Αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας η προσέγγιση. Και το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να εκπέμπουμε προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ότι, κύριοι, θέλετε πραγματικά να επιληθεί το Κυπριακό? Δεν είναι θέμα χρόνου του, η λύση του Κυπριακού ή μη. Είναι θέμα θέσεων που κατατίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιδράστε πάνω στην τουρκική πλευρά για να καταθέσεις θέσεις μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο. Και τότε μπορούμε να φτάσουμε πολύ σύντομα σε συμφωνία. Είπατε, επιδράστε στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Τελικά θέλουμε τη βοήθεια στην τουρκική πλευρά. Θέλουμε τη βοήθεια των ξένων ή όχι? Μα η επίδραση... Γιατί μιλούν τα Ηνωμένα Έθνη, δημιουργείται πρόβλημα. Δεν μιλούν τα Ηνωμένα Έθνη, πάλι δημιουργείται πρόβλημα. Όχι, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δηλαδή, μας κατατρέχουν οι ξένοι. Όχι, τι συμβαίνει τελικά? Όχι, υπάρχει μια παρεξήγηση. Το ποιο θα είναι το περιεχόμενο της λύσης πρέπει να το συμφωνήσουμε εμείς οι Κύπροι μεταξύ μας. Και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Ούτε στα συμφέροντα της Τουρκίας, ούτε της Ελλάδας, ούτε της οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Μπορούν οι τρίτοι να μας βοηθήσουν? Μπορούν. Ασκώντας επιδράσεις πάνω στην τουρκική πλευρά για να την μετακινήσουν από αδιάλλακτες θέσεις. Πείθοντας την ότι θα είναι προς το συμφέρον την να επιληθεί το Κυπριακό. Υπάρχει ο τρόπος λοιπόν να βοηθήσουν, εάν και εφόσον θέλουν. Υπάρχουν και οι διεθνείς στρατεύματα κατοχής, υπάρχουν τα οι οποία θα συζητήσουμε μαζί τους, σίγουρα. Που δεν είναι μόνο οι Τουρκοκύπριοι. Αυτά τα πράγματα. Ολοκληρώστε, κύριε Κυπριανού. Υπάρχουν κάποιοι από προηγουμένως που θα ήθελα να σχολιάσω. Ωραία, συντομία για να... Θέλω να πω το εξής. Επειδή λέγεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα ότι η αγάπη προς την πατρίδα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη προς το κόμμα ή των φίλων. Συμφωνούμε και υπερθεματίζουμε. Λέμε όμως ότι η ιστορία του δικού μας του κόμματος, που είναι 83 ετών, είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Και θεωρώ ότι αυτόν θα πρέπει να, όταν γίνεται αναφορά, θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα πολιτικά κόμματα, σε όλους τους πολιτικούς ηγέτες. Δεν θέλω τώρα να αντιδικήσουμε κανέναν, δεν θέλω να ανοίξουμε... Το έχω πει, ότι δεν, δεν θέλω να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση, αλλά είναι προσβλητικό για μας να λένε ότι θέτουμε πάνω από την αγάπη προς την πατρίδα, είτε την αγάπη προς το κόμμα, είτε την αγάπη προς οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Κύριε Καρογιάν, σήμερα το κόμμα σας εκφράστηκε ότι ο κύριος Ντάουνερ είναι persona non grata. Λοιπόν, Verheugen, Bild, για όλους αυτούς υπάρχουν τοποθετήσεις. Τελικά, μήπως υπάρχει μια διαφορετική θεώρηση από τους ξένους από αυτήν που έχουμε εμείς για το πρόβλημά μας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα χάσμα τεράστιο στις προσεγγίσεις? Μήπως εμείς ξεκινούμε το Κυπριακό από τις 20 Ιουλίου του 1974 και αυτοί το ξεκινούν από τις 15 Ιουλίου του 1974? Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδου, πριν απαντήσω αυτό το ερώτημα σας, σύντομα θέλω να πω το εξής. Εμείς δεν υποτιμήσαμε ποτέ τους κινδύνους που διατρέχει η πατρίδα λόγω του διαιωνιζόμενου status quo.
Εμείς ποτέ δεν ελαχιστοποιήσαμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ούτε όμως καιροποιήσαμε την κατάσταση. Επομένως, γνωρίζουμε ποια είναι τα δεδομένα και είμαστε αρκετά ρεαλιστές για να συνειδητοποιούμε όλες τις πραγματικότητες. Ακούμε, άκουσα με προσοχή αυτό που ο κ. Αναστασιάδης. Αρκετούς από τους κινδύνους που έχει πει, βεβαίως είναι υπαρκτοί. Όλοι τους διαπιστώνουμε. Και όλοι προσπαθούμε να βάλουμε όλη εκείνη την τροχοπέδη για να μην υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να σας πω, με συγχωρείτε, μια παρένθεση. Τις προάλλες ήταν εδώ ένας πανεπιστημιακός Τουρκοκύπριος και είπε ξεκάθαρα, λέει, εμείς, αν γίνει διχοτόμηση, θα έρθουμε να κατοικήσουμε στον Νότο και στο Βορρά, λέει, θα μας κατεβάσει η Τουρκία 2 εκατομμύρια επίκους και δεν θέλουμε να ζήσουμε από εκεί. Θα έρθουμε όλοι από εδώ, είπε. Κάποιος το να διαπιστώνει και να λύει την κατάσταση είναι σωστό. Όλοι οφείλουμε να κάνουμε σωστές διαπιστώσεις για τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε και μια άλλη ουσιαστική πτυχή, που είναι ποια. Είναι το περιεχόμενο της λύσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εμείς αποδειχθούμε μια λύση, η οποία θα είναι εθνησυγενής, δεν θα είναι η απαρχή νέων δίνων. Και βέβαια με τη δική μας την υπογραφή. Εκείνους τους κινδύνους τους συνυπολογίζουμε, τους σταθμίζουμε, τους αξιολογούμε. Αν αύριο δημιουργηθούν οι προποθέσεις για απόσχηση αυτού του μορφώματος που θα κάνουμε και θα έχουμε δύο υποκείμενα. Θα πάμε στις καθαρές λύσεις που επιδιώκουν κάποιοι, κύριε Αναστασιάδη, τώρα. Τι σας ανησυχεί? Κύριε Αναστασιάδη, είπετε να μην σας διακόπτω. Εγώ προσπαθώ να αναπτύξω τη δική μου επιχειρηματολογία. Να παρέμβω κι εγώ έτσι για. Να το καλά κάνατε. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν. Σας ανταποδίνει τα ίσα βασικά. Ωραία, εντάξει. Όχι, όχι, εξάλλου ένα στήσμο. Δεν λοιπόν, άρα λοιπόν, κάποιο πρέπει να σταθμίσει όλα τα δεδομένα. Εμείς λέμε, μακάρι αυτή η διαδικασία που υπάρχει να είναι μια εξαιρετική, να δίνει μια εξαιρετική δυνατότητα για λύση του Κυπριακού και βεβαίως σωστή, βιώσιμη, λειτουργική, που να περιλαμβάνει αυτές τις αρχές διασφάλιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών ελευθεριών, μια λύση η οποία να αντέξει στον χρόνο και στη λογική. Και λέω αυτή την ευκαιρία να την αδράξουμε. Λέω, να την αδράξουμε. Αν όμως δεν έχουμε τέτοια δείγματα γραφής από την τουρκική πλευρά, δηλαδή θα κάνουμε όνειρα από μόνοι μας. Εμείς θα θεωρούμε ότι η Τουρκία έφνης. Να ακολουθήσουμε πολιτική που να υλοποιούν τα όνειρα. Ωραία. Εγώ λέω, ακριβώς είναι αυτό που λέμε, κύριε Αναστασιάδη. Λέμε, με όνειρα κάποιος δεν ζει, ούτε θρέφεται. Βεβαίως έχεις τις προσδοκίες σου, κάνεις τη μάχη σου, τον αγώνα σου, να βελτιώσεις τα πράγματα και να φτάσεις σε εκείνη τη λύση. Και αυτή είναι και η προσπάθεια που και εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο κάνουμε. Που εμείς θεωρούμε ότι ήταν μια καλή προσπάθεια. Σε μια πορεία 35 χρόνων, κάποτε μας έλεγαν παραμονή 5.000 επίκων. Σήμερα μας λένε 50. Μετά από 10 χρόνια δεν ξέρω τι θα γίνει. Κυρία Χαραμπίδου, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Εμείς πολλές φορές βάζουμε ερωτήματα μεταξύ μας. Πετε μου, σας παρακαλώ. Συμφωνούμε τι είναι και αυτό που θέλει η Τουρκία για την Κύπρο, όλοι μας. Συμφωνούμε. Η Τουρκία ξέρει τι θέλει. Η Τουρκία θέλει να κατέχει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ναι. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι, Νίκο. Εμείς ξέρουμε αγαπητέ τι θέλουμε. Μου Μάρη, εδώ είναι τραγωδία. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε, Νίκο. Ξέρουμε. Γιατί ακριβώς είμαστε θύματα αυτής της διαδικασίας. Ξέρουμε. Και είμαστε οι πρώτοι που πηγόμαστε για μια λύση βιώσιμη και λειτουργική. Η διαφορά ποια είναι. Εδώ μόλις μας πούν για να αξιοποιήσουμε συγκρίσεις. Κυρία Αναστασιάδη, πρέπει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Λοιπόν, ολοκληρώστε την τοποθέτηση σας. Τώρα. Άρα λοιπόν, με διακόψατε 4 φορές, κύριε Χαραντή. Λοιπόν, διακόπτω ένα στον άλλο. Λοιπόν. Απόψε. Ωραία. Άρα. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπορεί αύριο να πάτε στο Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ, να μου κάνετε και καμιά καταγγελία ότι σας διακόπτω και να τρέχω. Από μένα δεν διατρέχετε έτσι. Οπότε προσπαθώ. Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδου, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Η Τουρκία έχει ξεκάθαρους στόχους. Οι στόχοι της είναι η συνέχιση της κατοχής, ο έλεγχος της Κύπρου, να επιβάλλει τους δικούς της όρους. Είναι εξού και η Τουρκία από το 1974, για να μην πω πιο πριν, δεν μετέβαλε ποσός τη δική της τη στάση. Από εκεί και πέρα. Έχω την άποψη, και δεν είναι όλα μαύρα. Αυτός ο λαός, αυτή η δημοκρατία έχει συμμάχους. Έχουμε νερίσματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ελπίδες. Αρκεί όμως όλοι μαζί, συλλογικά, να σταθμίσουμε τα δεδομένα, να βάλουμε τις προτεραιότητες μας, να βάλουμε τις αρχές μας, να θέσουμε τις κόκκινες μας γραμμές με ένα ξεκάθαρο τρόπο και από εκεί και πέρα να αξιοποιήσουμε και τις προκλήσεις, αλλά να αξιοποιήσουμε και τις ευκαιρίες που έχουμε. Ο καθένας έχει άλλες κόκκινες γραμμές. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, κυρία Χαραλαμπίδου, που στην τελευταία συνέδρια του Εθνικού Συμβουλίου υπέβαλα μια πρόταση που θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους γιατί την αποδέχθηκα. Ότι δηλαδή επιτέλους θα κάτσουμε όλοι μαζί να βάλουμε κάτω συγκεκριμένα θέματα να τα αποφασίσουμε. Δι ζωνικότητα, δι κοινοτικότητα, ομοσπονδία, δι αρχές που πρέπει να διέπουν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε την ενότητα όλων των δυνάμεων, στόχων, επιδιώξεων, για να μπορούμε να είμαστε και πιο πιστικοί αυτό που λέει ο Νίκος στον διεθνή στίβο.
πιο πιστική στα επιχειρήματα μας, πιο πιστική στις θέσεις μας. Αφού οι θέσεις είναι διαφορετικές, κύριε Καρογιάν, πώς θα εξερευνηθεί. Κυρία Χαραλαμπίδου, να σας πω ένα πράγμα. Γιατί λέτε οι θέσεις είναι διαφορετικές? Εγώ λέω οι αρχές πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Από εκεί και πέρα διαφωνούμε σε κάποιες ερμηνείες που ενδεχομένως ή προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα. Εγώ λέω δεν υπάρχει διαφορά ότι η λειτουργική βιώσιμη λύση πώς πρέπει να είναι. Υπάρχει διαφορά ότι εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε με εγγυήσεις, όσον και να είμαστε ένα προτεκτοράτο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω επίσης. Είναι τελική σας τοποθέτηση. Και όχι, όχι, να σου το θέσω έτσι, διότι τέθηκαν κάποια ζητήματα. Για τα θέματα, ό,τι είχα πει για να κάναμε την κωδικοποίηση και να ξεγελάσουμε τους ξένους. Όχι, κύριε, δεν είναι αυτό που έχω πει. Η κωδικοποίηση πήγε. Ήταν μετά το δημοψήφισμα. Μετά από τα τιμωρητικά μέτρα, μετά από μια θύελλα επικρίσεων κατά της πλευράς μας, που ψάχναμε να βρούμε τους φίλους μας που θα μας στήριζαν έστω και μια στιγμή. Υπήρξε κωδικοποίηση. Έγινε συζήτηση και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνουν οι σπόροι για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία και να φτάσουμε στην 8η Ιουλίου, στη συνάντηση του Προέδρου Παπαδόπουλου με τον τότε Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και η 8η Ιουλίου. Όλα αυτά δεν έγιναν μια στιγμή, έναν πρωί ξυπνήσαμε και έγιναν. Υπήρξε μια διαδικασία. Και εγώ λέω, συζητήθηκαν πράγματα. Από εκεί και πέρα, μια διαπραγμάτευση, κύριε Χαραλαμπίδου, έχει τους όρους της. Δεν μπορούμε όμως εμείς να λέμε πράγματα που συζητάμε πριν 8 χρόνια, τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν εκλείψει. Εμείς να χτίζουμε το οικοδόμημα μας πάνω σε αυτές τις υποχωρήσεις και να προχωρούμε. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι εγώ πιστεύω στις δυνάμεις αυτού του λαού. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες. Υπάρχουν ελπίδες. Έχουμε φίλους που μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Αρκεί να συστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Ο κάθε ένας είναι πολύτιμος. Από πολιτικά κόμματα, κοινοβούλιο, από προσωπικότητες. Στα λόγια είναι καλά. Στην πράξη όμως 35 χρόνια και πάμε. Συγγνώμη, μου λέτε ένα παραμύθι, κύριε Χαραλαμπίδου, 35 χρόνια και πάμε. Συγγνώμη, την εισβολή εμείς την κάναμε. Όχι. Την κατοχή εμείς την κάναμε. Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Λοιπόν, 35 χρόνια πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη για την εισβολή. Ωραία, πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Καρογιάν. Κλείσαμε εδώ. Κύριε Ομήρου, να σας αφήσω να σχολιάσετε χωρίς. Επειδή είμαστε στο τέλος, θέλω. Με λύπη μου να πω το εξής και δεν λέω ότι ευθύνεστε εσείς. Δημιουργήθηκε η εντύπωση μέσα από την απόψινή συζήτηση ότι περίπου, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, ίσως ευθυνόμαστε εμείς, δηλαδή ο κυπριακός ελληνισμός, γιατί δεν υπήρξε λύση μέχρι τώρα. Είτε γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, είτε γιατί υπάρχουν μαξιμαλιστικές επιδιώξεις. Λάθος. Λάθος μέγα. Ο ρεαλισμός επιβάλλει να κάνουμε μια αποτίμηση των πραγματικών δεδομένων. Και τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι εδώ και 35 χρόνια υπάρχει μια τουρκική επιδίωξη να υπάρξει μια λύση του κυπριακού προβλήματος η οποία θα θέτει το σήμερα κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου υπό τον πλήρη τουρκικό έλεγχο στα πλαίσια της λύσης και μια τουρκική συγκυριαρχία στο υπόλοιπο της Κύπρου, στις σήμερα ελεύθερες περιοχές, με τελικό στόχο, μέσα και από τον επικισμό, την ένταση της δημογραφικής αλλίωσης των πληθυσμιακών δεδομένων, να υπάρξει μια απορρόφηση ολόκληρης της Κύπρου από την Τουρκία. Είμαστε ένα χρόνο μετά τις απευθείας διαπραγματεύσεις. Τι είναι τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας? Πρώτον, η Τουρκία επιδιώκει λύση δύο κρατών στα πλαίσια μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Μιλώ για τα έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί. Δεύτερο, επιμονή σε εγγύσεις και μονομερές δικαίωμα επέμβασης της Τουρκίας. Τρίτον, παραβίαση της δημοκρατικής αρχής που είναι ο πυρήνας του δημοκρατικού πολιτεύματος, η αρχή της πλειοψηφίας. Σαφής παραβίαση. Σε όλα τα πολιτιακά όργανα ζητούν ίση αριθμητική συμμετοχή. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα θνησιγενές σύνταγμα το οποίο θα καταρρεύσει ενδεχομένως και μέσα σε λουτρό αίματος. Διότι όταν υπάρχει διαρκή σύγκρουση με την δημοκρατία, η ιστορία των συνταγμάτων και των εθνών και των πολιτευμάτων αποδεικνύει ότι οδηγούνται σε τραγικά διέξοδα. Τέταρτο, ζητούν κατάργηση του πρωτοκόλλου 10 για να επιτραπούν μόνιμες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή μόνιμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Να πάω και στα θέματα περιουσιακό, εδαφικό, όπου εκεί πλέον οι απόψεις είναι σχιζοφρενικά αδιάλλακτες. Μας λένε ότι σε ό,τι αφορά τις περιουσίες
δικαιώματα έχει ο σημερινός χρήστης και όχι ο νόμιμος κάτοχος δύναμη τίτλου ιδιοκτησίας. Βεβαίως η απαντήση είναι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υπόθεση της Δίνας Λοϊζίδου και στην υπόθεση των περιουσιών, των ελληνικών περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη, όπου περίπου, όχι περίπου, κατά τρόπο ρητό και κατηγορηματικό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι δεν είναι θέμα συμφωνιών το θέμα της διευθέτησης των περιουσιών. Είναι θέμα που αφορά τον κάθε πολίτη. Είναι ατομικό δικαίωμα. Συνεπώς, ό,τι και αν συμφωνηθεί, αν υποθέσουμε ότι θα αποδεχόμασταν εμείς να αποδεχθούμε εκπτώσεις στα θέματα τα περιουσιακά, ο κάθε πολίτης, ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να δικαιώνεται. Στο εδαφικό, τι μας λέει? Ότι δεν θα πρέπει να προσφυγοποιηθούν οι Τουρκοκύπριοι για τρίτη φορά, γιατί λέει προσφυγοποιήθηκαν το 1963-64, όταν υπήρξε η Τουρκοανταρσία και ενεκλήστησαν οι θυλάκους δια της βίας οι Τουρκοκύπριοι από την TMT, και το 1974, όταν και πάλι ουσιαστικά βιαίως μετεγκινήθησαν στο Βορρά, για να υπάρξει η εθνοκάθαρση. Με αυτές τις θέσεις είναι δυνατόν να αναμένουμε ότι θα υπάρξει λύση και να ζητούμε την μη επίδευξη λύσης στο ότι ενδεχομένως υπάρχει απροθυμία δήθεν από πλευράς του κυπριακού ελληνισμού ή πολιτικών δυνάμεων ή πολιτικών κινήσεων ή ατόμων, για να καταλήξουμε. Λοιπόν, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς την αιτία της ανομαλίας. Η αιτία της ανομαλίας είναι η τουρκική κατοχή, η επιμονή της Τουρκίας σε καταστροφή του κυπριακού κράτους και του κυπριακού ελληνισμού και μια εθνική στρατηγική η οποία θα στοχεύει στην ματέωση των τουρκικών στόχων. Μακάρι να υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει λύση συμβιβαστική, έστω η διαπίστωση, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες εβδομάδες με τη συμπεριφορά και Τούρκων αξιωματούχων και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, με τις εμπριστικές τους δηλώσεις, είναι ότι δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα αδιφάγο τουρκικό επεκτατισμό, και εδώ είναι που χρειάζεται η συστράτευση όλων στα πλαίσια μιας εθνικής λαϊκής ενότητας για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Κύριε Αναστασιάδη, καταληκτικό σχόλιο. Βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση του των συνομιλιών. Υπάρχει αμφιβολία ότι όντως πολλές των τουρκικών θέσεων είναι απαράδεκτες. Αλλά εκεί είναι που καλούμαστε να δώσουμε τον αγώνα. Και δεν είναι σημερινές οι απαράδεκτες θέσεις των Τούρκων. Το θέμα είναι πώς δημιουργείται ακριβώς αυτή η πανεθνική συστράτευση, η στενότατη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, η αξιοποίηση της παρουσίας μας στην Ευρώπη μέσα από πλέγμα συμμαχιών, η αξιοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων, υποκρίσιν είναι η Τουρκία και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, να δούμε πώς μεθοδικά εργαζόμαστε έτσι ώστε να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις για να μεταβληθούν οι τουρκικές θέσεις. Κανένας δεν καλείται να δεχτεί τις τουρκικές θέσεις, τις απαράδεκτες τουρκικές θέσεις, έτσι ώστε μεταξύ μας να συζητούμε αν είναι δυνατόν να δεχτώ αυτό και εκείνον και το άλλο. Όχι και ακριβώς επειδή δεν είναι δυνατόν, αλλά και επειδή αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, αλλά και επειδή δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τον χρόνο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι επίγουσα η χάραξη μιας στρατηγικής που θα φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ, κύριε Στατσάδη. Κύριε Κυπριανού. Οι τουρκικές θέσεις διατυπώνονται με τον ίδιο τρόπο εδώ και 35 χρόνια. Και διερωτούμε ειλικρινά γιατί χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η ανάλυση που έγινε εδώ απόψε. Τις ξέρουμε πολύ καλά, διαφωνούμε με αυτές τις προσεγγίσεις και προσπαθούμε να βρούμε με ποιον τρόπο θα τις αντιμετωπίσουμε. Λέω λοιπόν και τολμώ να το πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πετύχει σε αυτή την προσπάθεια. Υποχρεώθηκε σε κάποια ζητήματα η τουρκική πλευρά να κάνει υποχωρήσεις. Σε βαθμό που να μας ικανοποιεί, όχι. Αν μας ικανοποιούσε θα φτάναμε σε συμφωνία. Σημασία, αν επαναλαμβάνω, έχει ποιες θέσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτές πρέπει να κρίνονται και όχι οι θέσεις της τουρκικής πλευράς. Και κατά πόσον οι θέσεις αρχών είναι στη βάση αυτών που έχουμε συμφωνήσει με τη διεθνή κοινότητα. Έτσι ώστε να διαφυλάσσουμε την αξιοπιστία μας. Να είμαστε πιστικοί όταν απευθυνόμαστε στη διεθνή κοινότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν αυτά έχει πετύχει. Και λυπούμε να πω ότι αντί να στηρίζεται αυτή η προσπάθεια, ψάχνουν, όχι οι παρευρισκόμενοι, ψάχνουν κάποιοι να βρουν τρόπο να δυσκολέψουν αυτές τις προσπάθειες
τις οποίες καταβάλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δική μας προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να στηριχτεί η προσπάθεια του πρόεδρου της Δημοκρατίας, και όραμα διαθέτει και στρατηγική έχει, την οποία επαναβεβαιώσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο, και αν την ενισχύσουμε, που είμαι βέβαιος ότι μπορούμε όλοι να την ενισχύσουμε, τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα ακόμα για τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Να πούμε ότι δεχθήκαμε 13.500 τηλεφωνήματα. Τα ποσοστά τα βλέπετε στην οθόνη. Άλλαζαν διαρκώς, γιατί είμαστε απευθείας συνδεδεμένοι με την Golden Telemedia, οπότε βγαίνουν απευθείας από την Golden Telemedia στην οθόνη σας τα αποτελέσματα. 13.500 τηλεφωνήματα λοιπόν, ποιου κόμματος θέση σας πείθουν, δεν θα τα επαναλάβω γιατί τα βλέπετε. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου. Καλό σας βράδυ.